Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού την είδες, ρε Νίκο. Πραγματικά, για τους τύπους. Καλησπέρα σε όλους. Για τους τύπους, καλησπέρα. Έτσι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, αυτό δεν αλλάζει. Η εκπομπή 5 με 7 επίσης δεν αλλάζει. Για την ώρα. Εντάξει, γιατί όπως λένε και οι ποδοσφαιριστές ή οι προπονητές, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ακριβώς. Και εμείς βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Μπράβο, γιατί κάθε μέρα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και να είναι διαφορετική. Σαν το σκύλο με το γάτο, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέμε ενδεχομένως. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα στη συχνότητα αθλητικού Λίμπερο, παρέα με όλους εσάς. Στην ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, ντε μη φθινοπορεινή σήμερα θα τη χαρακτήριζα. Πιο καλά από χθες, γιατί χθες το βράδυ, φίλε, είχε ξηραμάρα. Χθες είχε κρύο. Πολύ, πολύ. Βράδυ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό αέρα και το βράδυ λέει ότι θα είχε αγέρα. Χθες, σου λέω, όταν φύγαμε, δηλαδή είχε. Όχι δροσιά, απλή, είχε κρύο. Τώρα καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Εγώ νόμιζα πιο πολύ θα έχει. Το βράδυ θα ξαναβγάλει. Και αγριοπρωί που βγήκα εγώ για μια βόλτα με το σκύλο. Και εκεί είχε καλό κρύο. Πάρε μου τον αρνιακό λίγο. Αλλά μιλάμε τώρα για 7,5 ώρα, έτσι. Okay. Φυσιολογικό. Ναι, εκείνη την ώρα Νίκο, θέλω σήμερα, αν γίνεται, να βγουν μόνο Αθηναίοι. Θέλω για 2 ώρες. Θέλω να ξεσπάσει με τους Αθηναίους όμως. Θέλω να βγαίνουν Αθηναίοι σήμερα. Εντάξει. Και να μιλάνε έτσι και να σε πω ρε φίλε και εγώ αγάπαγα και τραγούδαγα και τέτοια. Και να ασχολούμαι 2 ώρες με αυτό, εντάξει. Ναι, ναι. Έχω περάσει δύσκολο πρωινό και μεσημεριανό. Θέλω αυτό το 2 ώρο. Φίλοι Αθηναίοι ο κρατές, εντάξει. Να βγείτε, να τα πούμε, να κάνουμε κουβέντα. Να μου την πείτε ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, για το Βιερίνια που έφυγε, να τα γάβρι ξέρω εγώ, αεξίδες τέτοιο. Θέλω Αθηναίου σήμερα να βγουν, το καταλαβαίνετε. Ένα μπραχαμιώτη. Να ξεσπάσω σε κάποιον. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό. Όσοι Αθηναίοι είστε, ωραία. Εδώ είμαστε. 23, 10, 2, 10 και 3 οχτάρια. Μην λυσάξετε οι άλλοι. Αθηναίους θέλω πρώτα. Βγάλω το πρώτο. Ορίστε. Από πού είστε? Μοσχοβίτης, μάλιστα. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κάνε τον Αθηναίο. Να το Κερατσίνη να πούμε. Ωραίο. Ο Γιώργος από το Κερατσίνη. Μ' αρέσει. Γεια σου, Γιώργο. Ναι. Έχω κάτι συγγενείς εκεί γι' αυτό να πούμε και πάω συχνά. Στο Κερατσίνη. Άσε και αυτή στο Κερατσίνη, ρε φίλε, σήμερα πραγματικά. Ξέρεις πότε έχω πάει στο Κερατσίνη, ε? Μία φορά στο ζωή μου και τελευταία μάλλον. Φάρος. Φάρος Κερατσινίου πάω. Φάρος. Α, μάλιστα, ναι. Εκείνο ιστορικό παιχνίδι. Ήταν. Πολύ ωραία περιοχή, φίλε. Ωραίο μέρος. Κοίτα, ωραία περιοχή. Δεν ξέρω αν έχεις προχωρήσει στα στενά. Στα μπαλκόνια, ας πούμε, έχουν μονίμως σημαίες του Ολυμπιακού, να πω. Τα περισσότερα δηλαδή. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι μολοχτοί αεξίδες. Πού είναι στο Κερατσινί? Οι οποίοι είχαν έρθει πρόσφυγες το 55. Το 55 όταν είχε γίνει το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι αεξίδες εκεί στο πέρα. Στο Κερατσινί, δηλαδή και βγαίνει ο άλλος πάει στο ναι. Και λέει είμαι ΑΕΚ, ας πούμε στο Κερατσινί. Δύσκολα. Ναι ρε φίλε, εντάξει, γιατί άμα είναι από εκεί από την γειτονιά δεν τον πειράξουν. Κρυφό σχολείο το έχουν. Κρυφό okay. Σχολείο, αλλά υπάρχουν όμως, υπάρχουν, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, Παναθηναϊκή εκεί πέρα στην κύριο περιοχή δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε σε... Μα, δεν υπάρχουν. Ούτε κανένα ξεχασμένος που ήταν κάπου αλλού και βρήκε. Ούτε για δείγμα, ούτε για δείγμα. Ναι. Υπάρχουν ας πούμε Ολυμπιακοί αεξίδες, υπάρχει τον Καρδάσιμ που είναι αριανός. Εντάξει. Δεν τον πειράζει κανείς, δεν ξέρω. Έχω γνωρίσει άνθρωπο από Κορυδαλό που ήταν Παναθηναϊκός. Και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος να έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Δηλαδή με το που μου είπε, του λέω από πού είσαι, ρε Κορυδαλό, α τι ομάδα, λέει Γαύρος, μου λέει όχι Παναθηναϊκός. Λέω εκεί, μεγάλωσες και μου λέει ναι. Οκ, έγινε. Κορυδαλό, ε. Ναι, στο Κορυδαλό. Εντάξει, Κορυδαλός δεν είναι τόσο χάρτη, ας πούμε, περιοχή. Πιο χάρτη περιοχή είναι το Κερατσίνη, ναι. Η Δραπετσόνα, ναι, η Κοκκινιά, ναι. Να πούμε, okay. Τα Μανιάτικα, αυτά. Ο Κορυδαλός, ναι. Είναι κάπως λίγο ξεφεύγει, να πούμε. Κοκκινιά. Και τα έχω γυρίσει όλα εκεί. Τέλος πάντων, περιπτώσει. Ναι. Πάντως, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, έτσι, ότι υπάρχει έτσι... Επειδή άκουσα τώρα μια συνέντευξη ενός πολύ φίλου του Βιερίνια, ο οποίος είπε και το επίθετό του δασκάλου. Ναι. Νομίζω τελικά υπάρχει μια παραπληροφόρηση για το θέμα. Γιατί τώρα όταν βγαίνει ένας προσωπικός σου φίλος και λέει και ορκίζεται ότι... Συγγνώμη λίγο ρε φίλο, ότι ποτέ δεν έγινε λέει, πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ στον Αντρέ. Παπά, έτσι, που λένε ρε παιδί μου ότι έγινε και να αρνήθηκε. Επίσης λέει ο Αντρέ ποτέ δεν ζήτησε έξτρα λεφτά για τα... πώς τα λένε, για τα play-off. Αυτά είναι οι συκοφαντίες, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα ποιοι το κάνουν αυτό, αλλά είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε. Και να σε πω και κάτι, είχε λέει προτάσεις από ελληνικές ομάδες. Αλλά ποτέ δεν θέλεις να στρεχωρείς τον κόσμο και να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Γιώργο, εκεί που ακούς, δεν ξέρω, γιατί τα ακούς, δεν τα ακούς όλα, ρε φίλε, και καλά κάνεις, okay. Αν μετέφεραν ότι σε πρόταση ενός εκατομμυρίου ο Αντρέα απάντησε αρνητικά, μετέφεραν πώς το λένε, fake news. Μα δεν υπήρχε πρόταση ενός εκατομμυρίου. Σχεδόν ενός εκατομμυρίου, θα σου πω εγώ, είχε γίνει πριν το παιχνίδι εκείνο με τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι εκείνο τον ένα μήνα που ήταν ανανεωθεί.
και είπε θα απαντήσω μετά. Δεν αρνήθηκε. Δεν είπε όχι στο εκατομμύριο. Είπε θα απαντήσω μετά. Και μετά χάθηκε το... η όποια επαφή τέλος πάντων. Αυτό. Απλά εγώ νομίζω ότι σκοπάτησε πολύ ρε παιδί μου. Δηλαδή διέδωσε ψευδές πληροφορίες ότι χαλάει τα αποδυτήρια, ότι κάνει κλίκα, ότι πλακώθηκε με τον προπονητή. Αυτά ήταν ψέματα να πούμε. Ναι, από αυτούς είναι ο Βιερίνη που τα κάνει κλίκα και θα χαλάσει τα αποδυτήρια. Έγινε. Ψέματα ήταν αυτά, ρε φίλε. Ξέρεις τι έγινε. Επειδή ας πούμε, ο μεγαλομέτωχος εδώ και ένα χρόνο έχει ρίξει μαύρη πέτρα, υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές ενδιάμεσα, ξέρεις, σπασμένο τηλέφωνο κτλ. Και τον προφανώς τον επηρεάσαν, ας πούμε, του δώσαν ψευδείς πληροφορίες. Ευνοεί και η πόλη. Από καλοθελητές έχει πολλούς η πόλη. Και κανένας δεν ξέρει τίποτα. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στον ΠΑΟΚ που πώς να σε πόλη δουλεύουν για εμάς. Τους ώστε ο Άρης να είναι Γιώργο, σίγουρα πρώτη ομάδα της πόλης. Ανησυχείς για αυτό που γίνεται το Βιερίνη και τον ΠΑΟΚ. Σε βλέπω. Όχι μόνο ανησυχώ, αλλά θεωρώ μια σιγουριά ότι ο Άρης φέτος θα τερματίσει πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Τώρα το πρωτάθλημα είναι δύσκολο να το πάρει. Γιατί δεν έχουμε ένα, για μένα ένα στέλεχο της προκοπής, δηλαδή αυτός ο Λόπεθ εμένα, δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Νίκος Οικονόμου, αλλά δεν ευσύνει να πει. Νίκος Βαρδόπουλος, όλα συμπερδεύονται. Μια ζωή με τον Οικονόμου, ρε, μπερδεύεις. Ναι, ο Νίκος Βαρδόπουλος, λοιπόν, αυτός ο Λόπεθ εμένα δεν με ψήνει. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να ακούσω τα Μήτρογλου μπροστά, ναι. Τα καλά του, ρε παιδί, τον Μητρογκόλ, για να πω ότι σοβαρά του πάει για το πρωτάθλημα, όχι η Χουλιαμά. Α, πιστεύω ότι θα τερματίσει ο τρίτος, εγώ πιστεύω, ας πούμε. Τρίτος, Πάκο, μάλιστα. Τέταρτος. Μάλιστα. Τέταρτος ήταν ο Πάκο στην καλύτερη, η Άκη θα είναι μάλλον δεύτερη. Εντάξει. Μακάρι να γίνει καμιά έκπληξη, με κάνουν ελεύθερο. Ολυμπιακάρα πρώτη, ε. Ορίστε. Καλά, Ολυμπιακός, ρε φίλε, να σε πω και κάτι πλέον. Είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, αν βάλεις στοίχημα ότι θα το πάρει με διψήφιο αριθμό πόντων το δεύτερο. Δηλαδή, ακόμη και ο φίλος μου Κουλουρόπουλος, ναι. Το προκαλώ να βγει τώρα. Ακόμα και αυτός θα πει ναι ρε φίλε, το δέχομαι, δεκτό να πούμε. Ναι, ωραία. Θα συζητηθεί βέβαια αν το πει, αλλά πιστεύω θα βγει και να το πει. Σήμερα δεν έχει και 8 λέξεις, πιστεύω να βγει επιτέλους το τηλέφωνο. Ωραία. Να πούμε. Ωραία, εγώ πιστεύω να βγει χθες, έγινε Γιώργο. Γεια σου. Να σε καλά, να σε καλά Γιώργο. Πού είστε λοιπόν, ρε, άντε ρε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Καμίνια. Να έλα. Μεγαλωμένος στα Καμίνια, καλύτερα από μου πιο διευθυντικά. Μάλιστα. Φίλος του Ολυμπιακού. Άνοιγμα στους Αθηναίους εκεί. Όχι. Εγώ ήμουνα Βορελαδίτες και έμεινα ΠΑΟΚ. Εκεί στα Καμίνια. Ναι, εκεί έκανα την εφηβεία μου, τα παιδικά μου χρόνια όλα. Ναι. Εντάξει. Είναι όπως το λέει το τραγούδι. Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Να σου πω, από την. Τώρα εσύ τα Καμίνια είναι πειραιά. Τέλος πάντων, έχεις ποτιστεί από την αθηναϊκή νοοτροπία. Κοίταξε, εγώ έκανα ένα στάκι πιο πολύ Πειραιά. Εκεί μεγάλο. Είναι διαφορετικά εκεί. Εντάξει, είναι άλλη κατάσταση. Πασαλιμάνι, ναι. Πάλιρο, αυτά ήταν δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν και ως ΠΑΟΞΙ πώς αντιμετωπίσανε. Τι μπούλινγκ που με έχεις φάει και εσύ. Καρκίνα να σας πω πώς έγινα ΠΑΟΞΙΣ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια ήμουν ότι μωρό, πιτσιρικάς, ήμουν φιλοαριανός στην εποχή που ήταν ο Όλε, ο Πάλας, ξέρεις τι. Ναι. Και πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι με φίλους έτσι παρέα πιτσιρί και μας βάζαν δωρεάν μέσα. Ναι. Τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Εθνικού. Γιατί έπαιζε ο Εθνικός. Σωστό. Σωστά. Τον έφυγε λοιπόν, γι' αυτό. Δεν άφησε κανένα. Και μέτρωγε. Μερικά πράγματα μετρώγανε. Ναι. Αρχή να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους, είτε γνωστούς είτε άγνωστους, Πειραιά, Αθήνα, ειδικά στον Πειραιά. Έχω καλές αναμνήσεις. Πολύ καλές αναμνήσεις. Δεν είσαι εκεί τώρα. Δεν μένεις εκεί. Έχεις φύγει από δεν εκεί. Άκουσα, φίλε. Έχεις φύγει λέω από εκεί, από Καμίνια, από Πειραιά. Ναι, έχω φύγει, μένω σε ένα χωριό της νέου σας. Α, μια χαρά, ωραία. Ναι, αλλά με πείραζε πάντα κάποια συμπεριφορά κάποιων. ξέρεις, αυτά τα τεχνικά συνθήματα, αυτά ναι. Με πείραζαν από πιτσιρικάς, ακόμα από το δημοτικό που ήμουν, πήγαινα στο Καραϊσκάκι, μπαίναμε δωρεάν μέσα και έβλεπα, ας πούμε, και μ' άρεσαν ο Μανάβης μου να με αναβόσκυλα. Αυτό με τράβηξε, αυτό με έκανε παοκτή. Α, μάλιστα. Έγινε σκληροπυρηνικός μετά. Δεν ήταν δηλαδή από το σόι, ξέρω εγώ, τίποτα, ο παπάς, ο αδελφός και όλα αυτά. Ο πατέρας μου ήταν παοκτής, αλλά πολύ φιλήσυχος παοκτής. Okay. Σε τι ηλικία έγινε αυτή η αλλαγή? Κοίταξε, δεν ήμουν Αριανός, ήμουν φίλο Αριανός. Ναι, φίλο Αριανός, αλλά σε τι ηλικία. Ήμουν Βορελαδίτης. Ναι. Και τον Ηρακλή πήγαινα, έβλεπα. Ναι. Κατάλαβες. Με το βάση. Υποστήριζα και τον Ηρακλή. Ναι. Να σου πω μόνο μια περίπτωση. Πέστε για να πάμε και στους επόμενους, ναι. Την χρονιά που πήγε ο Άρης στον Παράζ. Το 80. Ναι. Έφαγα ξύλο μέχρι τη 13, τη θύρα του Παθναϊκού. Oh. Είχα πάει τότε, υποστήριξα τον Άρη λόγω Βορελαδίτης. Ναι. Αλλά μέσα μου το μικρόβιο ήταν παοξίδικα από την αρχή. Μάλιστα. Και εκδηλώθηκα μέσα. Και για πολλούς φίλους που δεν το ξέρουν αυτό, εκεί την μέρα ο Άρης ναι. Έβαλε 4 γκολ παιδιά και τα ακύρωσε και τα 4. Σφαγή, από τότε, τα ξέρω. Παναθηναϊκός, ήταν η μέρα που έγιναν τα θλιβερά γεγονότα στη θύρα 7.
Ήταν η ίδια μέρα. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να κερδίσει ο Άρης εκείνη την ημέρα. Και εγώ αγανάκτησα, σαν Βορειοελλαδίτης, αγανάκτησα και εκδηλώθηκα. Και έφαγα το ξύλο της αρκούδας, της κρυκάς. Αλλά βάφτηκα μαύρος, βάφτηκα ασπρόμαυρος, λόγω καταγωγής, λόγω αυτό. Εντάξει, εγώ στον Περέα είχα φίλους Ολυμπιακούς οι περισσότεροι, ειδικά στα Καμίνια, το 80-90% είναι Ολυμπιακοί. Ε, λογικό. Ναι, εντάξει, είναι εκεί το επίκεντρο, κοντά το Καραϊσκάκι. Είχα γνωρίσει πολλούς. Και ένα στιγμιότυπο θυμάμαι, όταν πήγε ο Κώστας Ορφανός στον Ολυμπιακό, πήγαμε με φίλους πιτσιρικάδες τότε, πήγαμε στο βοηθητικό του Καραϊσκάκη. Είχε βοηθητικό του Καραϊσκάκη τότε, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Και να δούμε την προπόνηση του Ολυμπιακού. Εγώ πήγα για να δω τον Ορφανό, τον Γιώργο. Ναι. Και κάποια στιγμή η μπάλα ήρθε σε μένα, μας ανέξω και η μπάλα ήρθε σε μένα. Και θα την πάρει ο Κώστας και του λέω, ρε Κώστα, πώς το έκανες αυτό. Τι έκανε, ρε, μου λέει. Πώς έφυγε τώρα τον Μπάουκ, του λέω, ρε, γιατί μας το έκανες αυτό. Και γέλασε, μαγκάλιασε. Πού με βρήκε εδώ πέρα μέσα. Ναι. Και μετά από χρόνια βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, τα είπαμε και του λέω, εγώ ήμουν ο πιτσιρικάς που σε έκανε τότε. Μάλιστα. Να σε καλά, για να πάμε και στο επόμενο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Χαιρετισμού στον Περαιά και στα Καμίνια. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Για να παίξει το πάγο στον Ολυμπιακό. Απίστευτο. Για να παίξει το πάγο στον Ολυμπιακό. Μιλάνε έτσι, έλα, ρε και τέτοια. Εκπληκτικό. Πού είναι. Λοιπόν, στον επόμενο, ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε αθλητικά ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι χάρη θέλω, μπορείτε. Αν μπορούμε. Όσο μπορούμε. Να μου πείτε τη μετάφραση από το κομμάτι που βάζετε στην αρχή στα ελληνικά. Πολύ καλό, πολύ καλό. Όντως θα ψάξουμε τους στίχους, τα lyrics και θα τα μεταφέρουμε. Κάτι πρέπει να λέει για την Όλγα Τρέιμι ενδεχομένως. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ ωραίο, τέτοια διαφορετικά τηλεφωνήματα θέλουμε. Όχι mainstream. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Τέρμα μας έχει. Έλα. Ναι. Καλησπέρα σας. Άντε, πού είσαι, έχεις το ραδιόφωνο τέρμα. Ευτυχείτε. Ευτυχείτε, σχετικό είναι, αλλά θα δείξει. Αντώνης, Ταρίφας, Αργανός, από το Κιτρινόβρο Κολωνάκι. Από τον Μπραχάμι. Ναι, Κολωνάκι, ωραία. Ωραία, Κολωνάκι, Ταρίφες, όλοι Κολωνάκι είναι. Εκεί πέρα, Παναθηναϊκό. Το οποίο Κολωνάκι είναι βαμμένο Κιτρινόμαυρο. Φίλε Αντώνη, το οποίο Κολωνάκι, εγώ θα πω, υπέρ εκτιμημένο, ρε φίλε. Overrated. Έτσι λέω εγώ. Φίλε, αλλά μόνο που πάει... Ναι, αλλά μόνο που πάει ο Αναστό φτάνει, δε φίλε όμως. Και η Χριστίνα Μπόμπα πάει, μου έχουν πει. Και ο TLK, έτσι, Θόδωρος Καρυπίδης. Τι σχέση μπορεί να έχει η Χριστίνα Μπόμπα με τον Αναστό. Και ο Αλέξης Κούγιας. Και ο Γιάννης Κόντης. Παιδιά, μεγάλη μου φάτα Κολωνάκι. Μεγάλη μου φάτα, πω εγώ. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Τέλος πάντων, κανονικά τώρα που πήγα να μιλήσω για τον Γάμα Σίγμα ΕΕ, τον original όμως, τον έχετε φάει. Έπρεπε από κάτω να βάλει λίγο κάτι με ένα μπουράνα. Άκου λίγο λοιπόν τι έγινε χθες. Ναι. Βγαίνει ο Ντεμεκ. Χθες κινήθηκε έξυπνα, ναι, γιατί περίμενε να βγείτε όλοι και μετά βγήκε αυτός. Ποιο μετά βγήκε. Άκου λίγο. και λέει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ντεμεκ όμως, έτσι. Ναι. Ο Κανελόπουλος, ας πούμε. Ναι. Για τους εργαζόμενους, για το ένα, για το άλλο, από εδώ, από εκεί, χίλια δυο. Και βγαίνει μετά ο original Γουσουέ, ναι, αυτός που βγαίνει στην εκπομπή μας, και μετά από ερώτηση του έγκριτου δημοσιογράφου Νίκου Παπαδόπουλου, ναι, για το τι γίνεται για τις περιπτώσεις των παλιών προσφυγών της ΚΑΕΠΑΟΚ, ναι, η απάντησή του ήταν μια σημαντική απάντηση. Αμπεμπαμπλομ του Κίθεμπλομ. Ωραία απάντηση. Αφού και εσύ από πίσω είχες έρθει τότε. Πώς? Και εσύ από πίσω είχες, σαν ουρίτσα είχες σωθεί από πίσω. Το θέμα είναι ότι και οι δύο είχαμε αφήσει θέση. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω ότι... Εγώ δεν λέω ότι... Δεν λέω όμως, δεν βγαίνω να πω όμως ότι... Ναι, οι εργαζόμενοι και το δίκαιο του εργάτη... Πήραν το κεφάλι. Ναι, αυτό. Εγώ τους πήρα το κεφάλι. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Αυτό, ναι. Σε διάφορα αθλήματα. Εσύ όμως, Γουσουέ, λες ότι εμείς ποτέ δεν χρωστούσαμε. Και δεν χρωστάμε σε κανέναν, γιατί ό,τι φορέσαν την λιμένη πανέλα, έγινε. Και χίλια δυο άλλα. Ναι, καταλάβες. Πάω και δεν χρωστάει πουθενά. Ναι, πουθενά. Καθαρός. Ναι. Ανάμπραβο. Καλώς σας το κύριε Γονάκετε, κύριε. Πελάτη έχουμε. Επίσης, κύριε. Βέβαια, εννοείται, αλλιώς θα το καθυστερούσα. Πες που πας και κλείσε. Μόλις αποβιβάζω εδώ στην εξωτική Σταυρούπολη. Α, πάλι δυτικά κινείσαι, μάλιστα. Καλή τύχη. Ωραίο μέρος. Πάντα δυτικά, φίλε, και έχει δουλειά. Ωραία. Φιλιά, να σε γεια καλά, γεια σας τον Άγα, καλό σου κου. Τα λεφτά στα δυτικά. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα, καλησπέρα. Έλα μου.
Έλα μου. Τι πιανή, πώς πάει. Έλα, ρε, καλά, έλα. Πού είσαι, ρε, έλα. Καλιά, είσαι, με λέει, έλα, με λέει. Αφού είμαι καλά. Έλα, ρε. Έλα, ρε, φιλαράκο. Τι έχουμε, φιλαράκο. Θα πάμε κανένα πιτό γύρω. Να πούμε. Τι λιχτό. Τι λιχτό, άμπραβο, τι λιχτό. Τι λιχτό, να πούμε. Μαναστηράκι, με πίνω κάτι μαλαματίνε. Και θα πάμε για καλαμάκια μετά με τα παιδιά. Για καλαμάκι. Θα πάω καλαμάκι για να τσιμπήσω κάνα καλαμάκι. Άμπραβο. Λοιπόν, πρώην εργαλεώτης. Είσαι. Καλό. Καλή περίπτωση. Λοιπόν, εκεί στο δίπλα Αγία Βαρβάρα, ναι. Δίπλα Κορυδαλός. Ναι. Έμενα Γλυγορίου Λαμπράκη, πριν ναι. τις φυλακές, πριν το γήπεδο του Ιωνικού. Να σου πω, βοήθαμε λίγο. Εγάλεο με Περιστέρι κοντά, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι. Εννοείται. Δεν ήταν εκεί στο φανάρι που δίνανε τα ραντεβού για να πλακώνονται όταν έπαιζε ξανά. Ναι, Λεωφόρος Αθηνών. Λεωφόρος Αθηνών. Εκεί, έτσι, το ξύλο έπεσε εκεί στη Φιβόρ. Ναι, στη Φιβόρ. Το τρίτο νεκροταφείο, άκακου. Δίναμε ραντεβού ναι. με Περιστεριώτες. Ναι. Με προοδευτική ως τα νεκροταφεία στα τρίτα. Ναι. Την Πειραιώς που λέμε. Ναι. Έπεφτε το ξύλο της Αρκούδας. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ στη μέση, Γαλεώτης. Και Παόκι. Ναι. Μπράβο. Παντρεύτηκα. Για από εκεί. Αφού ναι. παντρεύτηκα. Mm-hmm. Έπιασα σπίτι Κορυδαλό, Λαμπράκι, πριν το γήπεδο του Ιωνικού. Mm-hmm. Όταν γεννήθηκε ο πιτσιρικάς μου, πήγαινα πλατεία Ελευθερίας και πλατεία Μέμου. Παν πλατεία. Ναι. Πλατεία Ελευθερίας. Όλοι γάβροι, κόκκινοι. Είχα καψούρα με τον Μπορμπόκι τον Στέφανο και έβγαλα το παρατσούκλι του Μπορμπόκι τον μικρό. Ναι. Και όποτε πήγαινα και στην πλατεία στην Παιδική Χαρά, ο πιτσιρικάς πήγαινα δεξιά, αριστερά, του έλεγα Μπορμπόκι, έλα εδώ. Γάβροι μαλλιάδες κοιτάγαν, τι ρε φίλε Μπορμπόκι, τι έτσι. Πάω καρά ρε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά ήμουνα παιδί, κάτσε καλά. Τώρα, τώρα εκεί είσαι ακόμα, ενώ Αθήνα έχεις φύγει προς τα πάνω, έχεις έρθει προς τα δω. Έχω φύγει, ήρθα από το 92 okay. στο θρυλικό δεντροπόταμο. Ωραία. Στο πανόραμα των Δυτικών, πολύ καλός. Έτσι, Κολωνάκι, έτσι. Δεν φτουράει. Στο μεταξύ Εγάλεο, Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλό, έχει παόκια. Έχω αρκετούς φίλους. Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο incognito όμως εκεί πέρα. Δεν πρέπει να είναι και πολύ. Να το φωνάζει. Όχι, όχι, με παοξίδικες μπλούζες Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο τριγυρνάνε. Έχω ανιψάκια εκεί, ο ναι. αδερφός μου. Δεν μασάνε τίποτα. Μπράβο τα παιδιά, το λέει τα πιτσίρια πάνε γυμνάσιο, πάνε με μπλούζες του ΠΑΟΚ και τσάντες του ΠΑΟΚ και ναι. φόρμες. Τους έχω στείλει εδώ πολλά πράγματα. Ωραία. Δεν μασάει ο Πάοξης. Πάοκ να είσαι και να μην μασάς. Πάοκ παντού. Να είσαι καλά. Ωραίος. Έγινε. Έλα μου. Να κοζάραμε, κοζάραμε. Κοζάραμε. Έλα. Το κόζι. Έλα. Φάγαμε το σότο. Πάω στο Περιστέρι. Η αλήθεια είναι. Εκεί κοντά στο... Όταν περνάω πέρα το Περιστέρι Γάλλιο. Κοντά σε ένα στήριο του Παναθηναϊκού τέλος πάντων. Ναι. Έχει μια καταπληκτική καντίνα με ένα φοβερό βρώμικο. Όντως πολύ καλό. Βρώμικο, ε. Πάρα πολύ καλό. Ναι, πάρα πολύ καλό. Αν κατέβει σε κανένα τρόμο το Σάρι, δηλαδή με τα κοντά. Ποτέ. Ναι, οκ, okay, λέμε ρε παιδί μου. Άμα να πάει από Αθήνα, θα πάει ο άλλο. Νίκο, δεν. Εντάξει. Ρε. Δεν έχουμε ελπίδες εμείς. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πού είστε ρε κότες Αθήνα, βγείτε, δεν έχουμε νεύρα να τα βγάλουμε μαζί σε πού είστε. Πού είστε. Εκείνο εκεί πέρα από το Μοσχάτο, φίλο μα που είναι. Μοσχάτο. Από το Μοσχάτο δεν παίρνει καλά, δεν θυμάμαι. Ο Νίκο από το Μοσχάτο, το Φάουξη. Ναι. ναι. Όχι, δεν θέλω Φάουξη. Αεκτσί θέλω, γάβρο, βάζελο, τέτοιο πράγμα θέλω ρε παιδί μου. Ωραία. Η εκπομπή κάνει άνοιγμα στην Αθήνα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο μέχρι και τις 7. Θα έχουμε ενημέρωση σήμερα από τους συναδέλφους. Θα φανεί. Ο συνάδελφος άλλος ήταν, είναι εδώ. Θα επικοινωνήσουμε στο διάλειμμα. Χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε και την αίθουσα σύνταξη που είναι σε επάλξη. όλο το επιτελείο έξω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πετάνε. λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού. Όλα μπα τάξον έρ. Παλιά. Να σου πω. Σε κάτω σκύλο με το γάτο. Τέκεν έπαιζες. Ναι. Αυτό το τραγούδι, φιλέ, θα μπορούσε να παίζει όταν έπαινε τον θρυλικό Eddie Cordo. Που ήταν αυτός που χόρευε καποέιρα καθώς κοπανούσε. Στο Tekken δεν ήτανε. Ο Eddie Cordo. Ναι, Tekken 3 τώρα, δεν θυμάμαι. Ωραία το Tekken. Ωραία Tekken ήταν, παλιά ναι. έπαιζα μέχρι PlayStation 1. Μετά τα παράτησα λίγο. Κάτι άλλα περίεργα. Είχε μετά. Έβγηκαν κι άλλα μετά. Εντάξει. Είχε. Βγήκαν και κάτι Soul Calibur είχαν βγει, κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν... Ο Eddie Cordo, φιλοβραζιλιάνος που ναι. έκανε έτσι να μην και βαρούσε, έκανε και το ελικόπτερο. Μην ναι. καλείτε. Μην. Σε λίγο, γιατί θα έχουμε. Τις ερωτήσεις το χρήσιμο. Εντός λίγων δευτερολέπτων, ίσως, αν εμφανιστεί, γιατί τον τράβηξε έξω το γραφείο του διευθυντή. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Για να έρθει. Από το χέρι, δηλαδή. Για να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Χρήστο Τζαλτίδη. Για την επικαιρότητα. Για την επικαιρότητα που δεν υπάρχει ενδεχομένως.
Δεν υπάρχει, βλέπω, πάντα υπάρχει επικαιρότητα. Είχαμε σήμερα για τον Άρη συνέντευξη εδώ πέρα στο Λίμπερο. Κριστιάν Λόπεθ. Τα είπε όλα. Τον άκουσα. Τον άκουσες. Βεβαίως. Τον ρούφιξες. Βεβαίως. Μάλιστα, τις 30% λεπτά μίλησε. Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπε και μέσα στην καρδιά του έχει τον Άρη. Πώς το είπε? Όχι, ότι κάτι στην καρδιά μου είπε να διάλεξε τον Άρη. Η καρδιά τον πηγαίνει και τον Λόπεθ λοιπόν. Άρα λοιπόν, παιδιά, κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Όταν βλέπετε ο Κάρι να βάζει πίσω τη δεύτερη φανέλα, η καρδιά δεν πηγαίνει. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί παίχτες οδηγήθηκαν στην Θεσσαλονίκη από την καρδιά του. Ακριβώς. Γιατί ο Λόπεθ είχε μια πρόταση από την Κλουζ το καλοκαίρι, το είπε να και ο ίδιος. Λοιπόν, τη Ρουμανική. Ναι, τη Ρουμανική. Ωραία. Όπου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, ήξερε την πόλη, ήξερε και τη χώρα γενικότερα και την ομάδα, αλλά βγήκε ο Άρης, τον πήγε η καρδιά, τον πήρε, του λέει καρδιά, έλα. Θα πάμε ναι. Θεσσαλονίκη, κατάλαβες. Ποια Κλουζ τώρα. Ποια Κλουζ τώρα και τα ναι. λέμε. Ποια Ρουμανία τώρα, εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, ήλιο. Βίντεο εκεί πέρα το λέμε. Μένει εκεί πέρα, ναι. πέρα και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, την έχει καταβρει. Μια χαρά είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κάθε μέρα χαζεύει τη θάλασσα. Εντάξει, μπλε, αυτά τα χαζοχάστα που βάζουν οι ποδοσφαιριστές. Μπλε. Ωραία. Λοιπόν... Φίλε, μην κοροϊδεύεις, γιατί πολλοί κόσμοι δεν έχει δυνατότητα να βλέπει τη θάλασσα πολύ συχνά. Εμείς την έχουμε ναι. συνέχεια μέσα στα πόδια μας. Και για πολλούς είναι και πώς να σου πω, σαν όνειρο ζωής το να. Είναι κοντά στη θάλασσα τέλος πάντων. Πόσο μάλλον να τη βλέπουν και κάθε μέρα από το σπίτι τους, έτσι. Από το σπιτάκι τους, Νίκο. Το δικό τους το σπίτι. Μανούλα μου! Ναι, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο. Το δικό τους το σπιτάκι, Νίκο. Πρώτος Ανατολού Εφές στον Άρης. Στο Ράης. Τι να κάνει. Βοηθώ προπονητή, να πάει να κάνει. Λοιπόν, χθες έχω δει Ευρωλίγκα. Νίκο, τον έχουμε το φιλό. Κάτσε λίγο μισό, πρέπει να πάμε εκεί. Βλέπω Ευρωλίγκα λοιπόν. Χαλαρός, πολύ ωραία. Σε κάποια φάση το γυρνάω και βλέπω Εφές Φενέρμπαχτσέ. Αξιάδιο το γήπεδο, πολύ ωραία. Σε κάποια φάση βλέπω ένα πλάνο στον Αταμάν, που είναι στον Κωστό, είναι πολύ μεγάλη μορφή. Και λέω δεν μπορεί, θα είδα λάθος. Πατάω το όνομά του στο Twitter να δω μια φωτογραφία και ο Αταμάν φίλε έχει κάνει ξανθιά αντάβια. Έχει ανοίξει το μαλλί εδώ πέρα πάνω, το έχει ξανθώ. Πάρα πολύ κακό αυτό το χαρακτήρι. Τον έχουμε. Λοιπόν, Χρύσανθο Τσαλτίδη είναι άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Γεια σου, Χρύσανθε. Γεια σου, Χρύσανθε, καλησπέρα. Όταν είχα μαλλιά, το ξέρει ότι είχα Σλίσκοβιτ ξανθιά αντάβια. Ευχαριστούμε, Χρύσανθε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχω και έναν άλλο φίλο και συνάδελφο που είχε παλιά αντάβια. Όταν τον είχα γνωρίσει πριν γίνουμε φίλοι. Πριν γίνουμε συνάδελφοι. Δεν ήταν αντάβια, αλλά όταν είχα μαλλιά, μια 20ετία δηλαδή. Μια τσουλούθι, πώς το λένε αυτό, τούφα, πώς το λένε. Χέτι. Όχι ρε, τούφα, μπροστά. Α, μπροστά. Έτσι να πέφτει. Αλλά, όχι ρε, αλλά Σλίσκοβιτς πώς ήταν εκεί, δεν ήταν άσπρο, ήταν πιο ανοιχτό χρώμο. Α, μάλιστα, ωραία. Κάπως λέγεται αυτό και τα λοιπά, δεν χρειάστηκε να το δει. Φράντζα. Γιατί πέσαν τα μαλλιά και... Όχι. Και έφυγε και το συγκεκριμένο μαζί με τα άλλα. Ναι. Οπότε... Μάλιστα. Και του Λόπεθ τα μαλλιά έχουν πέσει χρήσα, που τα είπε όλα σήμερα. Έτσι. Να ακούσουμε. Ο Λόπεθ τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Πραγματικότητα, ωραία συνέντευξη. Έκανε ειδικά από το σημείο που άρχισε να μιλάει ο Σαριόγλου Ισπανικά. Να ρωτήσω λίγο κάτι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ωραία συνέντευξη. Με τον Αντώνη Σαριόγλου είχατε συνεννοηθεί. Και βγήκε και δεν μπορούσε να βγει πιο μετά, γιατί εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Ναι, εντάξει, ναι, είχαμε συνεννοηθεί. Απλά επειδή υπήρξε στην αρχή ένα τεχνικό προβληματάκι. Ωραία, ωραία. Και δεν θέλαμε να στήσουμε τον αθλητή με δεδομένο ότι μιλούσε και αγγλικά. Το ξεκινήσαμε στα αγγλικά και όταν ο Αντώνης πλέον μπορούσε. Ωραία, όλα καλά. Τον βάλαμε στην. Και λύθηκε και ο Λόπεθ μετά και άρχισε να τα λέει καλύτερα. Κοίταξε τώρα, εντάξει. Τα βλαχοαγγλικά τα δικά μας. Τα ισπανοαγγλικά τα δικά του κτλ. Όσο να είναι, να σου κάτι. Και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς θα κάνεις την ερώτηση και πώς θα την προσαρμόσεις στα αγγλικά κτλ. Ειδικά κάτι που στέλνουν οι ακροατές, κάτι πώς πιστεύεις ότι αυτό, εκείνο και το άλλο και το παραδίπλα και η παράμετρος ΑΒΔΕ επηρεάζει την καθημερινότητα του αθλητή. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το. Επειδή δεν τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, Χρήσανθε, γι' αυτό άμα τα δουλεύαμε καθημερινά θα ήταν πιο εύκολο. Όχι, και εγώ θεωρώ ότι αν το. Ή αν ήταν στημένες οι ερωτήσεις από πριν, τις είχαμε γραμμένες. Ναι. Αλλά επειδή εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Οπότε. Σαν ένα συνάδελφο παλιά στο Λίμπερο που κάναμε εκπομπές μαζί και παίρνει ένα χαρτί και έγραφε τα λόγια που θα έλεξε στο κίνημα. Καλησπέρα. Του λέω τι άσκαλε. Δεν θα πεις καλησπέρα, δηλαδή, ας πούμε, και τη γράφεις κιόλας. Να είναι καλά εκεί που είναι. Ο καθένας ναι. όμως βολεύεται. Αλλά σίγουρα εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις κάποιον ο οποίος αναλαμβάνει το κομμάτι της μετάφρασης και δεν πρέπει, ας πούμε, ο δημοσιογράφος να είναι την ίδια στιγμή και να γράφει σημειώσεις τι λέει ο παίκτης για να μεταφράσει. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από την άποψη ότι μπορείς να πεις 5 πράγματα παραπάνω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι τι είπε ο ποδοσφαιριστής. Και εμένα μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο απάντησε και ήταν και ειλικρινής ότι έξερε και τον Κόκκι. Ναι, όντως. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά έλεγα θα το πει κάπως διαφορετικά. Ρε, εγώ όταν έκανα την ερώτηση, νόμιζα δεν θα ξέρει κανέναν. Αλλά ήταν τίμιος, εντάξει. Το είπε στα ίσια ότι δεν το ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, τα ψηλό καταλαβαίνω τα ισπανικά. Τα ψηλό καταλαβαίνω. Ήταν ξεκάθαρος ότι καμία περίπτωση. Νοκονόσκο που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν,
κατά τα άλλα, εγώ κρατάω, εντάξει, πέρα από τα ποιον ξέρει και δεν ξέρει, και όσα είπε για, σε σχέση με το κλαμπ και τον τρόπο με τον οποίο και δουλεύουν αλλά και λειτουργούν μέσα στην ομάδα. Δεν είπε, ας πούμε, δεν ήταν πολύ πεζές οι απαντήσεις του στο στήλο ότι, γιατί το ρώτησαμε, ας πούμε, με ποιον κάνεις πιο χαλαρά, με ποιον κάνεις παρέα κτλ. Ακόμα και εκεί η απάντηση που έδωσε δείχνει ένα χαρακτήρα δυνατό. Δηλαδή δεν είπε απλά με τον Σάκητς, δεν είπε με τον κανένα, πιο πολύ καλά. Το είπε ότι πρέπει σε μια ομάδα να υπάρχει το group και να είμαστε όλοι μαζί δεμένοι και αυτό το βρίσκω στον Άρη κτλ. Δηλαδή δεν ήταν οι απαντήσεις του, να το πω έτσι απλά, κλασικές ποδοσφαιριστή. Ακόμα και για την ερώτηση για τον Ένινγκ που έφυγε σχέση με τον Μάντζιο. Δεν απαξίωσε τον προηγούμενο και έγλειψε τον επόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Είπε και για τον προηγούμενο και για τον επόμενο συγκεκριμένα πράγματα και στην ίδια βάση. Εντάξει, από το ότι του αρέσει εδώ και ότι γουστάρει και ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ξένος ποδοσφαιριστής που να έρχεται στην Ελλάδα σε μεγάλη ομάδα και να μην το συνδέει και με τον κόσμο και με την παρουσία στα γήπεδα κτλ. Γουστάρουν οι ποδοσφαιριστές, γεμάτα γήπεδα, γουστάρουν κόσμο, νιώθουν στην Ελλάδα σαν μικροί θεοί όλοι αυτοί που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες και νομίζω ότι το απολαμβάνει και αυτός. Αν βάλεις τώρα και τον ήλιο που έχουμε φτάσει Νοέμβριο και ακόμα έχουμε θερμοκρασίες καλοκαιριού, αυτό είναι ένα θετικό για τους ήβυρες κτλ. Νομίζω ένα επιπλέον στοιχείο. Με την ώρα, ας πούμε, που κάναμε τη συνέντευξη, μου στείλαν 3-4 ότι κάθε μέρα λέει είτε πριν την προπόνηση είτε μετά την προπόνηση πάει για μπάνιο στην παραλία. Δηλαδή τρελαίνεται, του αρέσει δηλαδή. Ναι. Γιατί σχολιάζεται και για θάλασσα κτλ. Ναι. Εμείς το έχουμε πολύ στανταρισμένο. Δεν το έχει όλος ο κόσμος έτσι όμως. Φυσικά το και τον καιρό αυτόν που έχουμε. Μα το έχουμε στανταρισμένο, πρόσεξε λίγο. Δεν το έχουμε απλά στανταρισμένο με την έννοια ότι η παραλία, θάλασσα κτλ. Το έχουμε στανταρισμένο ειδικά στη Θεσσαλονίκη και με τη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Δηλαδή για μας είναι τόσο απλό το να τελειώσουμε την Παρασκευή, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, την Παρασκευή, να τελειώσουμε τη δουλειά μας και να μπούμε στο αυτοκίνητο και να πάμε για μπάνιο. Ναι. Δεν έχουν όλοι ούτε αυτόν τον τρόπο ζωής, ούτε την συγκεκριμένη δυνατότητα να είναι τόσο εύκολο, δηλαδή να μπορείς να πάρεις ένα λεωφορείο ή ένα αυτοκίνητο ή να μαζευτείς, να πάρεις το φίλο, τη φίλη ή οτιδήποτε άλλο και να πεταχτείς για μπάνιο, να το πω στην Επανομή, να είναι όπως στην Καλλικράτεια, έτσι, στη Ζωζόπολη, όπου πάει ο καθένας μας στο πρώτο ή στο δεύτερο πόδι, ακόμα και στην Περαία που λέει ο λόγος, έτσι. Ναι. Ναι. Εκεί έχει και την πολύ μεγάλη πιθανότητα να θαυμάσει το κορμί του Νίκου Παπαδόπουλου, βέβαια. Είναι δεν βουτάει στην Περαία. Είναι και αυτό ένα κίνητρο. Δεν βουτάει στην Περαία ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μα δεν είπα, εγώ είπα ότι βούτυξε. Είπα να θαυμάσει το κορμί. Ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Σε άλλους χώρους, δεν είπα καν με μαγιό, ναι. Δεν είπα καν πώς να το θαυμάσει. Μπορεί να περπατάς ναι. Στον δρόμο της Περαίας να βγάζεις βόλτα το σκύλο σου. Δεν έχει. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις ποτέ. Μπορεί να έχει πάει για μπάσκετ. Ξέρω ότι πήγε, αυτό, αυτό είναι ένα θέαμα που θα ήθελα να το δω. Εγώ. Χρήσατε τα 8 χιλιόμετρα που έκανα σε 50 λεπτά τρέξιμο στην καραντίνα, εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να κάνω όχι 8 χιλιόμετρα τρέξιμο, ούτε 8 μέτρα δεν μπορώ να τρέξω. Ναι. Μπάσκετ όμως, μια που το σημείωσες, ναι. Μπορούμε να παίξουμε όποτε 88 θες. Μονά. Όποτε θες. Ούτε ένα δεν θα κερδίσεις. Okay, εντάξει. Πολύ καλό σου τέρμα. Με διδυτή και το Μοσχοβίτη. Πολύ καλό σου τέρμα, ξέρεις, μην το βλέπεις έτσι. Ναι. Καλό σου τέρμα. Και τότε που σούταρα ήμουν σε 10 κιλά, Νίκο. Σωστός. Τώρα κάνω και άλλα πράγματα. Σωστός. Τώρα κάνω και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ο Ερτσάλτ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Να ξαναπώ, τρίτη μέρα έχω έναν τον Γιάννη Ταχτατζόγλου εκεί που παίζουμε στο βαθύλακο και κάθε μέρα του λέω θα βγαίνω και θα λέω για την τάπα που έριξα. Κάθε μέρα. Έφαγε τάπα συμπαίκτη σου, χρήσιμη την προπόνηση. Κανονική την έφαγε. Σβήνει τα φώτα. Και προχθές έχω και τέτοιο. Και σε ένα νεαρό, ο οποίος με υποτίμησε. Ναι. Ίδιο ύψος με μένα, αλλά 20 χρονών ναι. Και παίζει και σε ομάδα μπάσκετ και τα λοιπά. Παιδάκι δηλαδή. Παιδάκι εκείνος, ναι, αλλά δυνατό παιδάκι. Με εμείς και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Και καλός. Και σου λέει τώρα ο χοντρός τώρα που είναι να σηκωθεί. Και πήγε και έκανε το λάθος και με έπαιξε με πλάτη. Κατέβηκε, φίλε, με συνοπτικές διαδικασίες στα ίσια. Η διατροφή χθες το βράδυ πώς πήγε. Μετά μου βάλε 40 πόντους, βέβαια, να ξέρετε. όταν κατάλαβε ότι έπρεπε να προσπαθεί για να με περάσει. αλλά η σημασία έχει ότι την πρώτη την έφαγε. Έτσι. Η διατροφή είχε πολύ καλό χθες. Ναι, πολύ καλή. Στο Βαθύλακο Sport Center. Την είδα, ναι. Με πρόβιο κτλ. Με πρόβιο, μάλιστα. Θα έρθει Βαθύλακο, θα πα πρόβιο, εντάξει.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα πιο σημαντικά. Δεν έχουμε έρθει ποτέ, Χρήσανθε. Και πάμε και στα σημαντικά και κλείνουμε με αυτό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει έρθει. Δεν έχω έρθει ποτέ, ρε φίλο, να φάω το φιλικό μπιφτέκι εκεί πέρα στο Άδεντρο που είναι. Εκείνο Άδεντρο, έτσι να φάω. Ναι, φίλε, δεν έχω έρθει ποτέ. Εντάξει, θα διαγνώσει ο Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο 107,4 σε συνεργασία με το διευθυντή προγράμματος και τον διευθυντή στρατηγικής ανάπτυξης. Ναι. Ναι. Θα διοργανώσει στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός. Ποτέ. Ποτέ. Ειδικό μπάρμπεκιου. Ειδικό μπάρμπεκιου στην αυλή Τσαλτίδη. Ειδικό μπάρμπεκιου για τους συνεργάτες. Θα βάλουμε πούλμαν. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Ναι, πάμε. Ορίστε. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό το γεγονός το πώς στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δίνεται γραμμή ακόμα και για το ποιους δικαστές θα ψηφίσεις. Μόνο έτσι μπορώ να εκλάβω το γεγονός ότι 5 δικαστές πήρανε 40 πλάς ψήφους και οι άλλοι 5 από τους 10 προτινόμενους από τον Άριο Πάγο πήρανε 7, 8, 9, 10. Είναι εμφανέστατο ότι υπήρξε γραμμή προς τα που θα ψηφίσεις. Εκτός αν υπήρξε τέτοια φοβερή τύχη στο να ψηφίσουν οι σύμβουλοι της ΕΠΟ όλοι αυτοί των ενώσεων και τα λοιπά τους συγκεκριμένους 5 και να έχουν συνεννοηθεί όλοι μεταξύ τους ποιο να ψηφίσει τον Μοσχοβίτη, ποιο να ψηφίσει τον Παπαδόπουλο, ποιο να ψηφίσει τον Τζαλτίδη. Και πήραν όλοι 40 με 42, 45 ψήφους και βγήκανε με μεγάλη διαφορά οι 5 οι οποίοι θα είναι οι δικαστές που θα δικάζουν τις ομάδες και γενικότερα θα έχουν να κάνουν ως Επιτροπή Εφέσεων με όλα τα ζητήματα του ποδοσφαίρου. Δεν περίμενω βέβαια κάτι διαφορετικό. Είναι εκπληκτικό ότι μόνο στην Ελλάδα ψηφίζει αυτός που θα δικαστεί αυτό που θα το δικάσει. Δεν ξαναγίνει δηλαδή. Χρήσανθε, ερώτηση, ναι. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Ποιοι τους ψήφισαν? Μέλη της ΕΠΟ, ψήφισαν των ενώσεων, των ενώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο ΕΠΣ Καρδίτσας, ο ΕΠΣ Αχαΐας, ο ΕΠΣ Μακεδονίας και όλοι αυτοί, συν τις ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου, Super League, και κάποιους άλλους που έχουν το δικαίωμα της ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Νομίζω ένας είναι από τη Σάλα, από την Ομοσπονδία της Σάλας. Έχει καμιά 4-5 ψήφους τέτοιες από περίεργες. Αυτοί ψηφίσανε. Εντάξει, εγώ το θεωρώ ντροπή, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει νόμος που λέει ότι τους αθλητικούς δικαστές που προτείνει ο Άριος Πάγος τους επιλέγει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δίνει μια λίστα και διαλέγει η ΕΠΟ ποιος θα βάλει. Είναι επικό το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη. Αλλά γιατί τέλος πάντων, αυτό είναι επικό? Το να διαλέγω εγώ αυτό που θα με δικάζει. Θα σου πω, γιατί αυτός που ελέγχει. Ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να γνωρίσει ακριβώς αυτούς τους 3, 4, 5 πώς είναι. Γιατί? Αντί 10 να είπε, αυτοί οι 5 θα είναι. Ναι, δεν έχει όμως και διάφορα άλλα πολύ πιο σημαντικά ζητήματα από αυτό. Να ασχοληθεί με αυτό. Δεν ορίζει 10. Δεν ορίζει 10 για να διαλέξει 5. Προτείνει προφανώς. Προτείνει 10. Ναι. Πρόσεχε λίγο. Προτείνει 10 γιατί ακριβώς δεν μπορεί να προτείνει τους 5 που θα είναι η επιτροπή. Γιατί ο νόμος του λέει ότι δεν μπορείς να πεις εσύ 3 βασικοί και 2 αναπληρωματικοί, όπως κάνεις παντού δηλαδή για οτιδήποτε πράγμα στην Ελλάδα, σε σχέση με τα δικαστήρια. Είναι το αυτοδιοίκητο, ρε φίλε. Ναι, αυτό σου λέω. Άρα αυτός που ελέγχει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που βέβαια στην Ελλάδα δεν ισχύει, δεν ελέγχει κανένα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τη μέρα που ιδρύθηκε, έτσι να είμαστε σαφείς και ακριβείς, ποτέ δεν υπήρξε κάποιος που να μπορεί μέσω των ενώσεων, των 52 δηλαδή ενώσεων, άρα των 52 επί 3 ανθρώπων, οι 3 που ψηφίζουν δηλαδή, 3 και μέσω 150 ανθρώπων, να ελέγχεις το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά είναι μυθεύματα, είναι ψέματα, δεν τα υιοθετώ σε καμία των περιπτώσεων. Σε λίγο θα μας πει κάποιος ότι στην ΕΠΣ Καρδίτσας ο πρόεδρος είναι μέλος της Original 21. Δηλαδή μιλάμε για αλητίες τώρα. Έτσι. Και ταμεία της ΕΠΣ Καρδίτσας είναι ο μπαμπάς του Κοντοβά που βγήκε όλο στοιχείως μια απόφαση κόντρα στον νόμο κοντονή για το θέμα το γνωστό στο θέμα με τον Άρη. Δηλαδή αυτά νομίζω ότι είναι μόνο καφενιακά, είναι πράγματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να υιοθετούμε και είναι ζητήματα τα οποία όποιος βλέπει σκιές είναι απλά τυφλός. Όπως αντιδικαιοσύνη δηλαδή. Ελπίζω να γίνει κατανοητός. Ναι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, εντάξει, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι πιο χαλαρό. Το είδηση για τον Άρη την έχει πει φαντάζομαι ο Νίκος, είναι ότι ήρθε ο φίλος μου ο Γιώχαν, ο Στράους. Τίποτα, δεν την είπε. Αετό.
Δεν το είπε. Όχι, δεν το είπε. Δεν προπονήθηκε. Το βουνό προπονήθηκε, ρε φίλε. Έχει μπει στο λαμπαουτάρι. Προπονήθηκε το βουνό. Εάν έχει μπει στο λαμπαουτάρι, το ακούνε και οι ακροατές του Λίμπρο. Κατάλαβε. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Είναι ευκαιρία και αυτή η εβδομάδα να δουλέψει λίγο ο Μάντζιος με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και έπειτα θα πρέπει το άλλο Σαββατοκύριακο να κάνει ο Άρης μία ακόμα νίκη και να φτάσει στους 13 βαθμούς. Ένα θέμα είναι αυτό του γηπέδου, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το αν θα προλάβει ή δεν θα προλάβει να παίξει στο Βικελίδης. Δεν ξέρω αν τελικά θα πάει στα Γιάννενα για να παίξει ή κάπου αλλού, γιατί πρέπει να έχει βάρε εγκατεστημένο κτλ. Αυτομάτως δεν μπορεί να το καφτατζόγλιο λοιπόν η εναλλακτική λύση. Απορώ όμως γιατί, πραγματικά απορώ γιατί δεν παίζει ο Άρης στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι κενό, ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας. Είναι το πιο κοντινό γήπεδο στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα έπρεπε η Λίγκα να ορίσει το παιχνίδι εκεί. Δεν πρέπει να συνενέσει Χρύσανθε όμως και γήπεδο της ομάδα, πιστεύεις? Αν το ορίσει η Λίγκα, γιατί το ορίσει η Λίγκα. Γήπεδο της ομάδα, υπάρχει κάποιο λόγο. Κάτσε, κάθε ομάδα δεν δηλώνει και μια εναλλακτική έδρα. Ναι. Ποια έχει δηλώσει η οποία όμως η τα Γιάννενα. Α, οκ. Okay. Η παράμετρος όμως και τη, νομίζω. Τα Γιάννενα ή το Καφτατζόγλιο έχει δηλώσει. Ποιο Καφτατζόγλιο? Το Καφτατζόγλιο δεν έχει βάρ. Το Καφτατζόγλιο δεν το τέταρτο. Δεν έχει βάρ. Το ξέρω, Χρυσάνθε, το βάρ είναι το τελευταίο πρόβλημα. Μόνο βάρ δεν έχει το Καφτατζόγλιο. Το έχει δηλώσει και το Καφτατζόγλιο, αλλά δεν έχει βάρ. Ωραίο ταξιδάκι στα Γιάννενα. Μια χαρά. Τέλειο. Κυριακούλα, μια χαρά, καλό καιρό. Τέλειο. Πολύ ωραία. Και εγώ θα πάω. Θα πάω, Νίκο. Και εγώ θα πάω, Χρυσάνθε. Να πας στο σημάδι, ωραία, έχει μια χαρά. Α, ναι. Τι είπα εγώ να πας, σε στείλαμε εμείς και δεν το ξέρω. Για το Λίμπερο, φίλε, όπως πάμε σε παντού, θα πάμε και σε αυτό. Να πας, Νίκο. Γιατί όμως δεν είναι το γήπεδο, ρε παιδιά. Δεν είπαμε, θα είναι έτοιμο. Γιατί βγήκε όλος, μπορεί και να είναι. Α. Αλλά επειδή είναι, μιλάμε για χλωοτάπητα, θα φάνει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μιλάμε για σπορά. Δεν είναι... Έχει να κάνει και με τον καιρό και με όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, δεν okay. είναι. Υπάρχει απρόβλεπτος παράγοντας. Okay. Δεν είναι κλειστό γήπεδο. Έβαλα το παρκέ, παίζω. Η εικόνα είναι καλή. Το θέμα είναι να μην πάθει την ίδια ζημιά που είχε πάθει σε εκείνο το φιλικό με τη Λάρισα το 18. Την και ο πόνος... Την Δευτεροτρίτη, την Δευτεροτρίτη θα ξέρουμε. Αυτό. Πού θα γίνει, αν δηλαδή υπάρχει ζήτημα ή όχι ή οτιδήποτε άλλο. Απλά υπάρχουν οι απρόβλεπτοι παράγοντες. Η αίσθηση είναι ότι μπορεί να προλάβει. Αλλά επειδή υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας που είναι οι καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω, με ρωτήσετε τώρα αν πρέπει να βρέξει πολύ ή λίγο ή αν πρέπει να έχει ζέστη ή κρύο, δεν το ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι υπάρχει όμως και αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, εγώ ψυχανεμίζομαι, δεν είναι πληροφορία αυτό που θα, ότι είναι 50-50 το που θα γίνει, ναι. το παιχνίδι. Αν πάντως γίνει στα Γιάννενα, όπως είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ένα ωραίο ταξιδάκι. Πολύ καλό. Να πάμε. Τι μέρα μας είναι το μπάτι, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει οριστεί ακόμα, γιατί Δευτέρα, δεν καταλαβαίνω. Να... Δηλαδή, ενώ δεν είχαμε στον ορίζοντα τέτοιο. Έξοδα, Χρύσανθε. Εκδρομή. Τώρα προκύπτει. Εκδρομή. Αν τελικά πάμε. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτή είναι έτσι, η πιο πιπεράτη είδηση που έχει το ρεπορτάζ του αυτές τις μέρες. Πέρα βέβαια από όλα αυτά τα ζητήματα τα οικονομικά με τον Αγκάνθο, τον ένα τον άλλον. Να πω εδώ ότι ο Αγκάνθο δεν έκανε προσφυγή στη FIFA γιατί είχε δικαίωμα να το κάνει 2 χρόνια. Δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή για εκεί. Και γι' αυτό έκανε τώρα στην ΕΠΟ. Γιατί στην ΕΠΟ μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είδε και αυτός το έδαφος που δημιουργήθηκε με τον ποδοσφαιριστή από την Καρδίτσα. Και θεωρούν όλοι αυτοί ότι θα μπορέσουν να διοικήσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ο οδηγός για όλους αυτούς, αν δεν είναι η υπόθεση του Ταυλαρίδη, που είναι η πρώτη που εκδικάστηκε χρονικά, για παλιά χρέη δηλαδή, τότε θα είναι οι περιπτώσεις παικτών όπως ο Φατί, ο Παπαστεριανός, ο Παπαζαχαρίας, που έχουν ήδη εκδικαστεί μέσα την εβδομάδα. Σε όλες αυτές η Λίγκα ήταν στο πλευρό των ομάδων και είπε ότι πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό τη στιγμή που ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Εμείς μπορούμε βέβαια να το καταλάβουμε γιατί υπάρχει ξαφνικά μία δικαστής η οποία ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος έβγαλε άλλη απόφαση. Γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό. Νομίζω όμως ότι θα ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί αν δεν ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο κομμάτι και αρχίζουν να επιδικάζουν χρήματα ενώ υπάρχει άλλος νόμος κτλ. Θα πάμε σε άλλα. Θα πάμε σε κακοδικίες, θα πάμε σε καταγγελίες, θα πάμε σε διάφορα άλλα ζητήματα. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε εκεί, αλλά δεν είναι αυτή τη φορά ένα πρόβλημα που απασχολεί μόνο τον Άρη. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί και τον Όφη και τη Λάρισα και δεν ξέρω αν απασχολεί την ΑΕΚ,
όπου σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες δεν έχει καταγγελίες. Ενώ έχει και αυτή καμιά δεκαπενταριά παίκτες. Δεν ξέρω γιατί οι δικηγόροι δεν καταγγέλουν, δεν πάνε στην κόντρα με την ιδιοκτησία της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, Νίκο, όμως χωρίς να σκέφτεσαι κάτι εσύ, αν υπάρχει κάποιος λόγος που σκέφτεσαι εσύ. Μπορεί να που μην έχουν οριμάσει οι συνθήκες νομικά. Οι συνθήκες για κάτι να μην έχουν οριμάσει. Νομικά. Ναι. Ναι, να μην έχουν. Επίσης δεν βλέπω δηλώσεις. Ενώ βλέπω δηλώσεις, ας πούμε, για τους εργαζόμενους στον Άρη. Τον Όφη τη Λάρισα, οι ίδιοι δικηγόροι που εκπροσωπούν μάλιστα και ποδοσφαιριστές που έχουν, παραδείγματος χάρη, τον Παντελή Καφέ, το φίλο μου. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Δεν βλέπω για την ΑΕΚ, φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως υπάρχει κάποιος φόβος, κάποια φιλία ενδεχομένως. Κάποια σκέψη συνένεσης, κάποια σκέψη γεφυρώματος ανάμεσα στα δύο χαντάκια που μπορεί να υπάρχουν για να μπει η γέφυρα από πάνω και να κλείσει τα χαντάκια, να μην υπάρχει κίνδυνος να πες μέσα. Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω, να σκέφτεσαι εσείς κάτι. Να μου ξέρετε εσείς από γέφυρες, χαντάκια. Σου λέω, εγώ πιστεύω ότι νομικά δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να κινηθούν. Δεν έχουν οριμάσει. Προσπαθούν να το δέσουν ίσως, νομικά ίσως, για να μπορέσουν να κινηθούν μετά. Κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Εγώ λέω δεν θα κινηθούν ποτέ. Μπορεί. Δηλαδή να βγουν για τον Άρη, τον Όφη και την Λάρισα 18 καταδικαστικές αποφάσεις, εκεί δεν θα κινηθούν. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Για ποιο λόγο. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, τις γέφυρες με τσιμέντο τις φτιάχνουνε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω με τσιμέντο. Αν το λένε τσιμέντο σε τον γέφυρα, είναι με αυτά ή... Για γέφυρες πρέπει να είναι άλλα πράγματα. Με άλλο υλικό, είναι με άλλα οικοδομικά υλικά. Ειδικά για να χτίσει τα θεμέλια μπορεί να θέλει άλλα πράγματα. Τα θεμέλια. Ναι, ναι. Κοίτα, στα πόδια δηλαδή κάποιου. Εκεί, τα ποδαράκια που λέμε. Ναι. Το άσος τσιμέντο τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Πολύ σίγουρο. Α, είναι σίγουρο δηλαδή. Σίγουρο. Ωραία. Αυτά έτσι ως μια χαλαρή προσέγγιση της επικαιρότητας. Ωραία. Και επίσης, σας παρακαλώ, πείτε λίγο εκεί, εσείς στην μπασκετική, δεν γίνεται να αφήνεις στον Άρη παίκτη τον Ελίτλ. Δηλαδή, προχθές τα είπα. Ότι φέραμε ένα παίχτη που το λέγανε Ντεκόζη, χωρίς να έχει καμία σχέση με τα κόζια, και παίρνουμε και ένα παίχτη τον οποίο το λέμε Λίτλ. Δηλαδή, ο Λίτλ. Λίτλ. Καλύτερα να ήταν λιγότερο Λίτλ. Να τρώγαμε και καμιά κροκέτα. Πολύ καλό. Ο Λίτλ έχει να παίξει μπάσκετ 9 μήνες. Άστο και μη χειρότερα. Γιατί οι άλλοι πόσο έχουν να παίξουν? Καλά, οι άλλοι κάνανε και προπονήσει αυτό το διάστημα. Κάνα μήνα να δουλεύουν. Οκ. Εντάξει, αυτός είναι Λίτλ όμως, φίλε, χωράει παντού. Ναι. Σωστό. Άντε, να δούμε. Σωστό. Αυτά. Σας εύχομαι να ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε καλά. Να περάσετε όμορφα. Να περάσουμε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά το Χρύσανθο για το τουάρι. Είναι θέμα η έδρα. Είναι ρε, φίλε, τι να το φτιάξει το χορτάρι. Καλύτερα Γιάννα. Σιγά τώρα. Αν και τα Γιάννα μέχρι ένα καιρό έχει πήγε βρέχει, πω, τα λεπόρια είναι. Ένας άνθρωπος που ακούει την εκπομπή. Ναι. Και είναι ειδικεύεται. Όχι μόνο ένας δηλαδή. Ναι. Καλά, ένας από τους χιλιάδες που ακούν αυτή την εκπομπή. Okay. Και ειδικεύεται σε θέματα ξενοδοχείων. Α. Κάνε. Να σε θέματα χλωοτάπητα. Κάνε λίγο τα κουμάντα σου για Γιάννενα. Μήπως μείνουμε και κανένα βράδυ εξτρά και θα είμαστε σε επαφή. Λοιπόν. Είναι Πύρος Παλάστρα, φίλε, με το που μπαίνει στα Γιάννενα. Όχι, στο άλλο. Έχει μέσα ένα καλό καινούριο, μου είπανε. Στο άλλο, εμένα άλλο μου αρέσει που έχω πάει κιόλα. Μέσα στα Γιάννενα που είναι. Το Τιλάκ. Μάλιστα. Ωραία, okay. Τουλάχιστον μπροστά σε λίμνη κιόλας. Ωραία. Εξαιρετικό. Να χαρά, λοιπόν, ωραία τα Γιάννενα. Κάντε τα κουμάντα σου μεγάλες που ακούσουν την εκπομπή και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα. Δεν υποστηρίζει. Επειδή ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Μας έβαλε μια μπρίζα που έξω, ο πολύ μπρίζος. Μας έβαλε μια μπρίζα. Ναι. Εντάξει. Βρήκαμε κάποιο το απόσπασμα, το σχετικό. Για πες, Νίκο. Πώς θα είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης χθες στον Γρηγόρη Ανατολίδη και μέσα από The Tonight Show? Επειδή εσείς είστε μπαθείς γενικότερα. Καθόλου. Εντάξει. Όχι εσύ. Α. Εντάξει. Εσύ γουστάρει σύντριγκα. Ποτέ. Ναι, καλά. Φτάσει κανέναν άλλο να σε ξέρω 6 χρόνια. Ποτέ. Λοιπόν, εσύ γουστάρει την ίντριγκα. Εντάξει. Και ο άλλος γουστάρει την ίντριγκα. Ναι. Δηλαδή κανένας από τους γιο σας δεν τρέφει εμπάθεια για την αυτοκρατορία. Εδώ τώρα πρέπει να κρίνουμε το τι είπε, ρε φίλε, ένας εκ των πρωταγωνιστών της αυτοκρατορίας. Ο Γιαννάκης. Ναι. Τι είπε. Ναι. Εγώ δεν διέκρινα κάποια σπόντα για τον Γκάλι. Απλά αυτό το οποίο είπε και εγώ συμφωνώ μαζί του είναι ότι δεν φτάνει μόνο. Γιατί πρόσεξε, πότε ο Άρης γιγαντώθηκε? Γιγαντώθηκε με Νίκο Γκάλι.
Ναι, πότε. Όχι, ναι. Γιγάντο. Άρχισε να γιγαντώνεται. Πότε έφτασε στο πικ του. Έφτασε. Μετά το Γιαννάκη. Όταν πήγε και ο Γιαννάκης, ναι, και πλαισίωσε τον Γκάλι. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις ότι αν ο Γκάλις θα έφτανε μόνος του τον Άρη στο σημείο που έφτασε, ας πούμε. Ναι. Στη σταθερότητα με τα πρωταθλήματα, με, ναι, τα double, με τα final four κτλ. Mm-hmm. Εντάξει. Δηλαδή και το παράδειγμα το οποίο έθεσε ο Γρηγόρης Θανάτου. Λοιπόν, Μπασκετικός, που είδε και το Last Dance όπως μας ανέφερε, ήταν ο Τζόρνταν και ο Πίπεν. Ναι. Ένας μόνος του δεν μπορεί ποτέ. Ναι. Αυτό ο είναι πραγματικότητα. Ήταν ο Πίπεν, δηλαδή του Γκάλι. Ενδεχομένως, ναι, να ήταν. Δεν έχω και τώρα αυτό. Ήταν σαν. Ναι, οκ. Okay, ωραία. Ναι, αλλά. Ήταν κάτι αντίστοιχο. Μας είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται να κερδίσει μόνο από την επίθεση. Σε αυτό έχει δίκιο. Μα αυτό έχει δίκιο. Ναι. Ωραία. Ή όταν παίζουμε τον Τράζεν. Ναι, γιατί. Δηλαδή, γιατί εσύ, και βάλεις, να σου πει, εσύ και να βάλει 50, όχι, ο Τράζεν θα βάλει 55. Αυτό το λες εσύ που είσαι που θες να δημιουργήσει την ίδρυα και να τσεκλείσει τον κόσμο. Εντάξει. Καθόλου, ρε φίλε, ο ίδιος το είπε. Δεν, όχι, δεν άφησε να εννοηθεί αυτό. Είπε ότι θα βρει απέναντί σου αντιπάλους πολύ καλούς. Σαν τον Τράζεν. Θα πρέπει να κάνεις άμυνα. Ναι, αυτό λέει. Ότι δηλαδή, εσύ και να βάλει 60, ρε φίλε, άμα φας 62 πίσω θα χάσουμε. Ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να βάζουμε μόνο, πρέπει να. Αυτό λέει. Μα το κόβουμε πίσω. Αυτό είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ναι, ο Γιαννάκης είπε λοιπόν το εξής. Ότι δεν γίνεται να βάζει μόνο ο Νικ. Ναι. Πρέπει και πίσω να είμαστε λίγο μαζεμένοι. Δεν είπε ότι ο Τράζεν είναι καλύτερο του για τον Γκάλι, που εσύ όχι, δεν θα αφήσει αυτό να νοηθεί. Όχι, όχι, απλά, γιατί αυτό λέει, δεν θα αφήσει να νοηθεί. Λέει ότι όταν παίζει παίξα τον Τράζεν, δηλαδή σαν να λέει ότι κοίταξε να δει φιλαράκι, εσύ βάζει 70 και είσαι παιχτάρα, ναι, αλλά έρχεται υπερπεχτάρα και βάζει 75 και εγώ δεν και χάνουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ορίστε. Ναι, ναι, τι ναι, γίνεται. Ελάτε ρε παιδιά, άντε, τι σας έπιασε τώρα, ποιος Γκάλις τώρα και ποιος συγχωρεμένος Πέτρος, τι είναι αυτό. Να μην συζητήσουμε για πράγματα τα οποία κάτι διαφορετικό δηλαδή. Τι εντελώς ανεπίκαιρα, εντελώς χωρίς. Γιατί έχουμε την επικαιρότητα. Δικό σας θέμα είναι. Είμαστε καλά που πει μας. Όχι βέβαια, αλλά για μένα θεωρώ εντελώς ανούσιο. Τέλος πάντων. Είχε μια συνέντευξη του κύριου Γιαννάκη. Δεν λέω ότι θέλετε μπορείτε να λέτε. Ωραία. Ό,τι θέλετε μπορείτε να λέτε. Εντάξει, αλλά εγώ τα θεωρώ πολύ, τέλος πάντων. Ωραία. Κατά τα άλλα, τι έγινε, ρε Νίκ, τι πειράζουν αυτά που λέω, μήπως ψιλοαναστατώνεστε με μπαν, με μαν, γενικά σε μπάλες, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ. Υπάρχουν, φίλος, κάπου, υπάρχουν βγήκε... κάπου που να μην έχετε βαν, μπαν, βαρ, μπαρ, υπάρχει. Υπάρχει ένας φίλος που βγήκε και εξέφρασε μια πορεία για ποιο λόγο δεν απάντησες χθες. Ναι, αυτό λέω. Υπάρχει κάποιο τμήμα που να μην έχετε μπαν. Για τα φέσια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν απάντησες θες και δεν. Ναι, ναι, υπάρχει κάποιο τμήμα που να μην έχετε μπαν. Γιατί δεν απαντάς. Θα σου απαντήσω γι' αυτό ακριβώς πήρα. Απάντα πρώτα και μετά. Λοιπόν, ναι, ωραία, λοιπόν. Μπροστά σε αυτή την πανδημία φεσιών που έχετε αφήσει όλες αυτές τις δεκαετίες και σας βγαίνουν μπροστά σας κάθε μέρα. Πανδημία, δεν είναι ένα και δύο. Πανδημία, τσουνάμι φεσιών. Αγκάνθρος, Μαγκάνθρος, Παπαστεριανός, Παπαζαφυρίου, Παπαστεργίου, Παπαζαχαρίας και άλλοι που θα έρχονται. Σας έχω πει, κάθε μέρα θα σου βγαίνουν φέσκια. Και ποιο είναι τώρα το παράδοξο. Ότι στη φίβα που δεν σας έπαιρνε πήγατε και καθαρίσατε τις μπουγάδες. Εδώ και καλά που είναι ορφανή, γεραπετρίτη, δεσέ. Μέπο, εδώ σας παίρνει και δεν πληρώνετε τον ένα, δεν πληρώνετε τον άλλον. Δεν πληρώνετε, εδώ περνάει η μαγιά σας. Ναι, τώρα. Αλλά ποιο είναι το επιχείρημά σας, ότι και ο ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ δεν μας απάντησες. Ναι, μα ο ΠΑΟΚ δεν σου συμμορφώθηκε στο. Μπορώ να μιλήσω, να μην παρεβαίνεις, να μην κάνεις παράστα. Να μιλήσω. Δεν θα μου πεις πρώτον τι θα κάνω και δεύτερον εσύ κάνεις παράσταση. Ελά, δεν μιλάμε και οι δύο συγγνώμες και δεν ακουγόμαστε. Γιατί δεν με απαντάς. Και αυτός απάντω τώρα. Δηλαδή, και σε αυτό το επιχείρημα, ναι, ναι, και σε αυτό το επιχείρημα, ναι, είσαι φορτωμένος μπαν. Σας έχεις βύσει πόσα χρέη, ξανά πόσα χρέη. Ξέρω εγώ, ο φίλος μου, πώς το λέμε εδώ, ο Ξαθός, ο Βεργίνης, ο άλλος ο... που παίζει στην Πάτρα, πώς το λένε, Τσαϊρέλης, Μαϊρέ, έχετε πόσους απλήρωτους παίχτες και εκεί, στο βόλεϊ δεν ξέρω, έχετε. Υπάρχει ένα τμήμα που είναι να είστε εκφερέγγυοι 100%, ένα άθλημα, και να μην έχετε μπαν. Όλα είναι πληρωμένα. Δηλαδή σας δίνουν τα χρέη και τα ξαναφορτώνετε. Αυτό είναι το τρελό με σας. Εμείς δηλαδή δεν είναι κανείς να σας εμπιστεύεται. Εμείς. Και σου λέω ότι πρέπει να έχετε μείον 6 στην μπάλα μόνο από τα φέσκα. Μείον 6. Και όχι να είστε πρώτοι εκεί πέρα που είστε πώς και πώς τώρα είστε εκεί πρώτοι. Έπρεπε ήδη να έχετε μείον 6 και δεν το συνειδητοποιείτε αυτό. Ευνοημένος από τη διαιτησία ο Άρης. Και από τη διαιτησία και από την πολιτεία και από την ΕΠΟ και αυτά. Ήδη έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί όλα αυτά τα φέσια. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Ότι είναι άμεσος ανταγωνισμός. Ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει όλους τους παίκτες του και εσύ δεν πληρώνεις. Για πες και για την ομάδα σου, γιατί πολύ ασχολήθηκες με τον Αριάντη. Πάμε. Όχι πολύ ασχολήθηκα, αυτές είναι οι αλήθειες. Οι δικές σου αλήθειες, αλλά πάμε και στον ΠΑΟΚ. Γιατί λέω κάτι που δεν ισχύει.
Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή στη FIFA γιατί πληρώνεις και εδώ δεν πληρώνεις? Γιατί εδώ πέρα οι νόμοι μου δίνουν το δικαίωμα, ναι, και ξεκαθαρίζουν, ναι, βασικά, όχι μου δίνουν το δικαίωμα, ότι, ναι, τα χρέη, ναι, της, ναι, παλιάς ΠΑΕ δεν αφορούν τη νέα. Ναι. Έτσι λέει είναι η νόμη. Και τι μόδα, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα δώσει ένα κλώσο τώρα, δεν πληρώνω ένα εκατομμύριο εκεί, δεν κάνω άλλα φημί. Έτσι λένε οι νόμοι. Τι να κάνουμε. Οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Ποιο κράτους, ρε φίλε. Ποιο κράτους. Ποιο κράτους. Ποιο κράτους. Πάμε και στο Έτσι φορά παρτίδα βγήκε ο άλλος να πει ότι μην πληρώνεις παίχτες σου. Έτσι λέει. Εσύ καταρχάς με έπεσες εσύ από τη Β' Εθνική στη Γ', το έκανες αυτό το πράγμα, το έκανες από πονηριά, από δόλο το έκανες αυτό το πράγμα. Από δόλο το έκανα. Από τη Β' Εθνική έπεσες στη Γ' με τη μία. Για να μην πληρώσεις. Γιατί δεν μπορούσα να τα αποκλείω, ισχύει. Και, επανήρθες. Αυτό όλο κρύβει σκοπιμότητα, κρύβει δόλο. Βάση νόμων του ελληνικού κράτους. Όλα. Νομότυπα. Γιατί να φουντάρεις για να φουντάρεις για να μην πληρώσεις. Όλα νομότυπα. Και το ίδιο έκανε. Μα καταρχάς δεν τα ξέρω και όλα τέλεια τα νομικά, αλλά από αυτά που από τα απέτυχε, δεν έχεις κάνει και ειδική καθάριση, κάτι δεν έκανες. Ακόμη δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν επηρεάζει. Τέλος πάντων, πολύ ασχολήθηκα. Δηλαδή, αν δεν ήταν το Ψαλτίδη όλη τη μέρα να μας ενοχλεί και να μας κολλάει, ούτε θα ασχολούμουν. Έχουμε αυτόν τον τύπο. Πάμε και στον τύπο. Έχουμε αυτόν τον τύπο που. Αν συνεχίζει να φέρεσαι στο χρήσιμο, θα σε κλείσω, να ξέρεις. Όταν θέλετε να μιλήσετε για κάποιο παραγωγό, θα βγαίνετε στην εκπομπή του. Είτε μα αφού δεν βγάζει γραμμές. Είτε είναι ο Ζαγόρας, είτε είναι ο Χρήστατος, είτε είναι ο Κόλκας. Ναι. Δεν θα πέσει. Δεν βγάζει γραμμές. Δεν βγάζει γραμμές, Νικό. Δεν βγάζει γραμμές. Δέχονται μηνύματα στην εκπομπή, δέχονται μηνύματα τα παιδιά το πρωί 12-2. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να αναφέρεσαι σε άτομα που δεν είναι παρόντα. Γιατί βγαίνει άκρη με μήνυμα. Και ειδικά άτομα του ραδιοφώνου. Βγαίνει άκρη με μήνυμα, ρε Νίκο, τώρα εδώ μιλάμε μια ώρα και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πάμε στον πάγκο, ήλιο βάλει τον επίλογο γιατί έχει άλλου τρει που περιμένουν. Ναι, ωραία, τι θες να σου πω. Για τον πάγκο. Ότι θα είμαστε πάλι πρώτο-δεύτερη. Τι θες άλλο. Μάλιστα. Σε καλύπτει αυτό. Ωραία, εντάξει, μάλιστα. Και θα προχωρήσουμε και στο UEFA, Europa League, πώς το λένε. Μάλιστα. Σε καλύπτει αυτό. Και ότι θα σε έχω κάτω 15 με 20 πόντους τουλάχιστον. 20. Καλύπτεσαι. Μάλιστα, θα δούμε. Ωραία, το κρατάμε και προχωράμε. Καλύπτεσαι. Έγινε, καλύπτω. Είμαι ωραίος και τσεκουράτος. Έγινε, είσαι ωραίος και τσεκουράτος. Αλλά για να μην ασχοληθώ άλλο μαζί σου, όλοι να μπαίνουν ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Εντάξει. Θα πληρώνετε τις ώρες σας να κάνετε για να μην έχουμε να λέμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πώς θα γίνει αλλιώς, Ρενικό. Πήγαινε δες και το ξενοδοχείο στην Ξάνθη. Φιλιά, έλα, γεια σου, γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Άλλα ήθελα να πω. Ναι. Άλλα. Τσεκουράτε, ναι. Μεγάλη σβίστρα έχεις. 30 μίλια σου έσβησε το κράτος. Τσεκουράτε. Ναι, αλλά και 11 τα πλέ. Άλλα ήθελα να πω και το Καλή και το Γιαννάκη. Ναι, αλλά και 11 όμως Περιτόπουλος. Ας μου σβήσει και μένα 30. Πάνε τα 11 να σας σβήσει. Μα δεν κοστάω εγώ τόσα. Ναι, πάνε, ας μου σβήσει το 70%. Ας μου σβήσει το 70%. Ας μου σβήσει και τα 30%. Και μετά να τα πούμε. Έλα, μην το πιάνουμε αυτό το θέμα τώρα. Πάμε παρακάτω. Μην το πιάνουμε. Πάμε παρακάτω. Μην το πιάνουμε, γιατί άμα το πιάσουμε, αν το πιάσουμε, να το πιάσουμε ζωντανά όλοι μαζί. Η ΣΕΚΑΠ ανήκει στην Japanese Tobacco. Πριν που άνοιγε. Άνοιγε σε εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, και που δεν πλήρωσε τα πρόστιμα. Τα οποία ήταν άλλων διοικήσεων. Αποφασίστε, πότε είναι άλλων διοικήσεων. Πότε είναι άλλων διοικήσεων. Θέλω να αποφασίσουμε πότε είναι άλλων διοικήσεων και πότε δεν είναι. Και του πάω γιατί τα πλήρωσε, αφού δεν ήταν δικά του. Και του Καρυπίδη είναι άλλη εταιρεία. Α, τέτοια ρύθμιση. Τι να κάνουμε. Και εγώ σου λέω ότι αυτά που λέει ο Τσεκουράτος είναι άλλη εταιρεία. Είναι άλλη εταιρεία, είναι φυσικά. Πρέπει να το αποφασίσουμε πότε είναι άλλη εταιρεία και πότε όχι. Άλλη εταιρεία είναι όλα. Όταν έχει άλλο αφημί, άλλο νομικό πρόσωπο. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο αφημί, ρε φίλε. Ναι. Άλλο αφημί είναι. Αριθμός φορολογικού μητρώου. Έτσι. Βεβαίως. Αφημί. Αλλά δεν τα ξέρει καλά τα νομικά. Αλλά τα ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα αφήνεται κουράτη. Το Γιαννάκη πώς θα μάξει ο Σταυρός. Πώς θα μάξει ο Παναγιώτη Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης είπε την αλήθεια, ρε φίλε. Φυσικά. Οκ, εντάξει. Άρα καλύτερο ο Γιατί ψέματα λέμε. Καλύτερο ο Τράζεν. Όχι, δεν είπε καλύτερο ο Τράζεν. Γιατί ο Τράζεν έπεσε άμυνα. Να ρε βλάκα που γελάς κιόλας. Να! Που πας να βάλεις μπρίζες, να! Πες μου, ο Τράζεν έπεσε άμυνα. Ναι. Ο Τράζεν όχι. Νομίζω δεν έπεσε, όχι. Όχι. Ε? Όχι. Όχι, δεν γιατί, ήταν ο, γιατί ο Τζόρνταν έβαζε ήταν, πιο πολλά έπεσε καλύτερα άμυνα.
ο Πίπεν ή ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν έχει πάρει και βραβείο καλύτερου αμυντικού νομίζω. Τον έπαιζε και άμυνα. Ναι, έπαιζε. Έπαιζε. Σκύλο ήταν και σε αυτό. Ποιο έπαιζε καλύτερη άμυνα, είπα ρε παιδιά. Αφού το είδατε όλοι. Ναι, αφού το είδατε όλοι του Τζόρνταν. Έτσι το Last Dance. Ναι. Είπε ότι γίναμε πολύ καλύτεροι. Όταν πήραν το rebounder αυτό τον. Το Ρότμαν. Που έβαλε τα μαλλιά του, ξέρει αυτό. Το Ρότμαν. Ναι. Έτσι δεν είπε. Mm-hmm. Πριν, χωρίς τον Ρότμαν, είχαν χάσει τους τελικούς. Και έφυγε και πήγε στο baseball. Είναι έτσι. Ναι. Άρα μπράβο. Δηλαδή εντάξει. Δεν μπορεί να τα έχει. Τι είπε ο Γιαννάκης. Είπε ότι ο άλλος τα έβαζε και δεν έπαιζε άμυνα. Γιατί το ξέρουμε αυτό. Πάμε παρακάτω γιατί έχω άλλους πέντε που περιμένουν. Oh. Έγινε, συγγνώμη, αλλά τώρα για το Γιαννάκη πήρα. Ναι. Αλλά με φορτώνει. Εντάξει, μπασκετικέ φίλε μου. Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, όσο πιο σύντομα μπορείτε, είναι τυγκαρισμένο το τηλεφωνικό κέντρο. 1 με 1,5 λεπτό. Σας παρακαλώ να το σεβαστείτε. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ορίστε. Ξέχασε το. Όπα. Το 1,5 λεπτό. Βγήκε ο Γουσουέ, ο Τσεκουράτος, ο με την πριζόλα στο στόμα και μίλησε για τα έφερε. Αυτή η κασέτα δηλαδή είναι τόσο. Και το χαλασμένο ρολόι μια φορά λέει την ίδια, συνεχώς τα ίδια πράγματα. Από το πρωί σε όποιο και να βγει τα ίδια λέει. Λοιπόν, Τσεκουράτε φίλε μου, μια και αναφέρθηκες για τους εργαζόμενους που ανησυχείς για τα λεφτά τους. Εμένα όπως σου ξαναείπα χθες, τη φουκαριάρα τη μανούλα που πληρώνει τα φέσια του δημοσίου του ΠΑΟΚ, τι να της πω. Τι θα της πω που σας χάρισαν 30 εκατομμύρια. Τι μπορώ να της πω ότι πληρώνεις εσύ μαμά τώρα για τα φέσια του ΠΑΟΚ. Ότι αντί να πληρώνει, εσείς εκεί πέρα χαϊβάνια Θεσσαλονικής. Ευρώ, πληρώνει 1,5. Γιατί εσείς εκεί πέρα χαϊβάνια Θεσσαλονικής που κάθεστε και πληρώνετε τη ΔΕΗ από το παλατάκι. Πόσο χαϊβάνια παλιά πρέπει αυτά, να είστε παλιά. Και πληρώνετε στη ΔΕΗ. Παλιά αυτά. Παλιά. Άρα παλιά τελικά, γίνονταν. Εκείνο εκεί ξέρετε με εσάς. Γιατί τότε λέγατε είναι, γίνονταν, είναι το εκπληκτικό με εσάς. Οι νόμοι σε εσάς ισχύουν, στον Άρη δεν ισχύουν. Ποτέ. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, επειδή κάνω σύγχυα από την ερώτηση. Ναι. Βρείτε μια επίσημη πηγή να τα μάθουμε και εμείς. Ο πρόεδρος γιατί δεν έρχεται, δεν έχει λεφτά να βάλει τα ναύλα του από εκεί πέρα να έρθει. Να βάλουμε κάτι να το φέρουμε το λεωφορείο. Δεν γίνεται να μένει εκεί πέρα στο Ροστόφ. Είναι στο Ράντζο, στο Ροστόφ. Βρε, έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας έχουμε, βρε. Έχουμε ιδιωτικές κλινικές. Μπορεί να έρθει εδώ πέρα να κλειστεί μέσα, να μην ανησυχούμε. Να έρθει ο πρόεδρος, δεν βγαίνει άκρη με το Skype έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Λείπει ο πρόεδρος και κάνετε προγραμματισμό τα Lidl. Δηλαδή τα Lidl καλύτερο προγραμματισμό τον ΠΑΟΚ κάνουνε. Επίσης. Το FFP τελικά θα μάθουμε πόσο είναι. 40 εκατομμύρια είναι μόνο. 40 ήταν πριν, τώρα έχει μειωθεί αισθητότατα. Έχει μειωθεί, άρα δηλαδή τα σημειάκια από το corner στην Τούμπα τα κρατάμε ή τα δίνουμε. Τα κρατάμε όλα. Τα κρατάμε τα σημειάκια, εντάξει. Ο Άρης επίσης, τώρα επειδή μου ήρθε και εγώ για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω, και εγώ μπασκετικός είμαι, αλλά ναι, ναι. Με τον Πριζολάτο, τον Κουσουέ, αυτόν που ανησυχεί, ναι. Θέλει να ακούει αλήθειες, ακούσει και άλλη μια. Ο Άρης τώρα έχει ρίξει μερικά σπόρια εκεί στο χορτάρι να το φτιάξει. Και θέλει να πάει να παίξει κάπου αλλού. Θέλουμε να πάμε στο γήπεδο της Ξάνθης, έχει καλό κέντρο εκεί πέρα για να πάμε, αλλά ποιο να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε κάποιο σερβιτόρο εκεί πέρα, ποιος είναι για να πούμε αν μπορούμε τον να παίξουμε κάποια καμαριέρα. Τον Αστραλό, τον Πάπας. Να μιλήσουμε με διοίκηση της Ξάνθης. Να μας πει ο Τσεκουράτος λίγο γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά άλλαξε όλοι. Με τη Ξάνθη άλλαξε. Και η Ξάνθη σε λίγο θα φύγει από τη Ξάνθη να πάει αλλού και, για να μην έχετε και πρόβλημα. Και παίχτη από τις Ακαδημίες στον Ολυμπιακό η ομάδα του ΠΑΟΚ. Για ποιο λες. Έναν Τσοτήρι, Σωτήρι, Μωτήρι, κάπως έτσι. Ένα καλά έκανε. Δεν μου λες ναι. Για το Φασίδι θα μάθουμε τελικά πού είναι αυτό το ταλέντο. Γιατί κάτι το μελίσκι είναι. Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε ποτέ. Πολύ καλός παίκτης. Ανερχόμενο ταλέντο. Και πάμε τώρα λίγο στη συνέντευξη για να κλείσω να πούνε ναι. Και οι άλλοι ναι. Πίσω κουράτους και από μπάσκετ μαύρο μεσάνι θα έχει. Ναι. Μου επιτρέπετε λίγο ένας χαρακτηρισμός για τον ας πούμε δημοσιογράφο Αρναούτογλου. Δημοσιογράφο. Τώρα πρώτα, άμα είναι να χαρακτηρίσει τώρα, μην το χαρακτηρίσουμε. Εντάξει, αρχαία ελληνικά είναι. Άμα είσαι μωρός. Μωρός. Αν είσαι μωρός, ναι, okay. Είσαι μωρός. Εγώ πάντα το έχω απορία. Αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να έκανε τέτοια καριέρα και να έχει γίνει δημοσιογράφος. Πώς να τον πω, δηλαδή. Είναι εντελώς αντιπαθής. Δηλαδή, ακόμα και το χιούμορ του πούμε, είναι επίπεδο δημοτικού. Ναι. Και πήγε να πει τι τώρα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Του πει τι να βγάλει μπρίζα. Τέτοια κάναμε στο δημοτικό του φίλο μα. Θα βγάλει μπρίζα. Πορεία, ρε παιδί μου, για τη σχέση με τον Κάλλη. Κακό ήταν, το ρώτησε. Μα η σχέση έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι είναι βάρης, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Εντάξει, απάντησε, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης τι απάντησε, λέει να μάθουμε λίγο να ακούμε με τα αυτιά, όχι με τα πόδια. Έτσι. Είπε ότι ο Γκάλης είχε αναλάβει το σκοράρισμα, το οποίο εγώ το δέχτηκα και ήμουν δευτερεύον στο σκοράρισμα, αλλά ήμουν πρώτος στην άμυνα. Έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις ένα τον μπάσκετ, είναι άθλημα ομαδικό. Δεν μπορείς να κερδίσεις μόνος σου. Έτσι. Και ο Τζόρνταν αυτό έλεγε. Δίπλα μου θα έρθετε στο επίπεδό μου για να μπορέσω να κάνω μεγάλα πράγματα. Αυτό έκανε ο Γκάλης. Ναι. Δίπλα του ανέβηκαν και Ανάκης, ακόμα και ο Λυπηρίδης. Όλοι ανεβήκαν δίπλα του και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Ο κ. Λυπηρίδης. Αυτονόητο είπε. Και αυτά τα ζαγορίστηκα που όλη την εκπομπή πριν με 2 ώρες πήγαινε να πει και έβριζε ο Γκάλης στο Γιαννάκη, Γιαννάκη στον Γκάλη. Αυτά θα πει πουθενά αλλού. Αλλά τέτοιο επίπεδο έχει μαζί με τον Τζεκουράτο. Έτσι που το λέγανε. Φιλαράκι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Καλώς να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Παιδιά. Ναι. Σ,
θέλω να διαβάσω κάτι, μη με διακόψετε. Όχι, όχι. Ένα πρόσεξε. Λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Εγκρίθηκε χθες Τρίτη από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ ο διακανονισμός των ανεξάρτητων οφειλών του ΠΑΟΚ προς τη ΔΕΗ. Ειδικότερα από τα περίπου 550.000 ευρώ που χρωστάει η ομάδα στην επιχείρηση, περί τα 350.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 100 έντοκες δόσεις, τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ θα αντισταθμιστούν με επικοινωνιακές δράσεις, δηλαδή με διαφήμιση προβολή της ΔΕΗ στους αγώνες που θα διοργανώνει ο ΠΑΟΚ. Κάτσε, Γενικό, απάντα. Τσεκουράτε, το άκουσες. Απάντα, Γενικό. Τσεκουράτε. Τσεκουράτος. Το άκουσες. Άκουσε το καλά. Εσύ που δεν χρωστά. Δεν ήθελες να το πληρώσει. Δεν ήθελες να το πληρώσει. Το άκουσες. 8 χρόνια είναι οι 100 μήνες. Για 350.000. Και εσύ, άμα έχεις ένα μεγάλο χρέος, θα πας να το κάνεις ρύθμιση. Δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, 8 χρόνια! Γεια σας! Γεια σας, να είστε καλά! Κύριε. Στον επόμενο, καλησπέρα! Είναι φοπαριά μας, είπε το μέσα. Καλά, εντάξει. Τους κάθε φορά δεν διαβάζει με να τα έχει, όλα σε χαρτί τα έχει. Ορίστε, κύριε! Έλα, καλώς τον. Έλα, τι γίνεστε, Τζορτζ. Καλά, Τζορτζ, σε καταλάβαμε. Πάω από Ολλανδία, ο οποίος δεν είναι στην Ολλανδία και είναι στο εξωτικό μεσημέρι Θεσσαλονίκη. Μεσημέρι! Αχ, στο δήμο μου, στο δήμο μου! Εκεί μένει τώρα, ναι. Όχι, ήρθα να δω κάποιο. Α, ευθεία κάτω. Τι γύρα. Α, μπράβο. Δυνατός. Λοιπόν, καταρχήν έχουν τακτοποιηθεί τα θέματα τα χθεσινά όπως θα ήθελα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τη διευθέτησή τους, να ξέρεις. Έχουμε δρομολογήσει τη διευθέτησή τους, σωστά. Σωστή η λέξη του Νίκη. Και για τον Ντάλτον και για τον καθηγητή. Βεβαίως. Ωραία, να είμαι ήσυχος δηλαδή. Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Κατά τα άλλα, επειδή βλέπω, άντε να πω και εγώ λίγο στο κλίμα, να μην είμαι μόνο της καλοσύνης αυτών των ημερών, λίγο να τσιτώσω και εγώ λίγο την κατάσταση. Κατά τα άλλα, βλέπω ο προηγούμενος ακροατής, πώς είπε ο Ντάλτον για τον Τζίκη, είναι καμιά εκπομπή που λείπεις. Είναι και το ίδιο γι' αυτό, να πούμε. Δηλαδή δεν αφήνει τίποτα. Θα βγει και στον επόμενο, θα βγει και στον Συρίγο, θα βγει και στον... στην άλλη εκπομπή, τέλος πάντων, με τη Μαρμίτα, θα βγει και στον Κούλαλη, θα βγει. Αφήνει καμία εκπομπή και καταρχήν κάνει ωραίο ρεπορτάζ. Όλη την ημέρα, ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι. Όλη την ημέρα με τον ΠΑΟΚ δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο. Τι μας είπε τώρα για τα για λεφτά που χρωστάμε πού, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ που χρωστάμε τώρα εμείς. Για το χρέος που είχε από τη ΔΕΗ τότε και που διακανονίστηκε. Λες και άμα έχεις μια μεγάλη υποφυλή, δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Θα ήθελα να του πείτε, να το κάνει λίγο πιο εμπεριστατωμένα, να μας πει συγκεκριμένα ποσά, να πάμε να βοηθήσουμε. Μας είπε 550, μας είπε. Τα 350 να το κάνει, γιατί εμείς δεν ασχολούμαστε με του ΠΑΟΚ τα ενδότερα. Εμείς οι ΠΑΟΚ δεν ασχολούμαστε και ασχολούνται να μας τα κάνουν λίγο πιο λιανά, να πάμε να σπρώξουμε λίγο την κατάσταση, παιδί μου, να μας ενημερώνουν από όπου ας πούμε χρωστάμε, να μαζευόμαστε καμιά δεκαριά χιλιάδες ΠΑΟΚ, δεν πάμε να δίνουμε από 10 ευρώ να ξεχρώνει. Αυτό θα είναι πολύ καλό να το κάνει αυτό. Θα είναι πολύ καλό να μας ενημερώνει πού χρωστάμε, τι κάνουμε, τι δεράνουμε, να ξαναβγεί να μας πει. Άμα βρήκε κανένα άλλο τμήμα βόλεϊ, χάντμπολ, τίποτα, να μας ενημερώσει, να μας πει, ρε παιδί μου. Να ξέρουμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι δεν έχει πει κανένας Αριανός μέχρι στιγμής πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά το αφήνει εννοηθεί, το λέει αμέσως. Ότι σε αυτή την πόλη, και δεν αναφέρομαι τώρα σε σένα συγκεκριμένα ή στον άλλον που βγαίνει, τον ΓΕΣΕ ή στον οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, αναφέρομαι ακόμα και σε μέσα που υπάρχουν. Εντάξει, και το οποιοδήποτε χρέος του Άρη προκύψει δημιουργεί μια ατελείωτη κουβέντα μέσα στην πόλη. Και να, και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως ας πούμε αυτή που ανέφερε, που εγώ σου λέω μπορεί να μην και τίποτα το θέμα με το χρέος που ανέφερε άλλος τίποτα και θα ρυθμιστεί, είναι. Περνάνε στα ψηλά. Όχι στα ψηλά, ο Τσαλτίδης τσιρίζει από το πρωί ως το βράδυ. Άστο, είναι ένας Τσαλτίδης που το κάνει, ναι. Κάντο και εσύ, ρε Νικόλα. Κάνει και περισσεύει ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, τα ντεσιμπέλ του Τσαλτίδη ξεπερνάνε 10 ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μαζί. Λοιπόν, κάνει και περισσεύει. Οι τσιρίδες του Τσαλτίδη ακούγονται μέχρι την Ολλανδία και χωρίς ίντερνετ και χωρίς ραδιοφωνική κάλυψη. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Τσαλτίδης είναι ο πρώτος σε αυτά. Ακούγονται τα πάντα. Απλώς όταν έχουμε κάποια θέματα, επειδή εμείς ξέρεις είμαστε σε άλλα επίπεδα τώρα, όπως σα είπα, με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, έχουμε άλλες προοπτικές κτλ. Και αυτά λίγο τα παραβλέπουμε τα υπόλοιπα. Καλό θα είναι να μας ενημερώνουν όπως ο προηγούμενος φίλος του Άρη. Να μας σημαίνουν πού χρωστάμε και δεν χρωστάμε, να πηγαίνουμε να τα τακτοποιούμε. Νομίζω ότι είναι ο Ολυμπιακός, να ξέρεις.
Ό,τι θέλει πάντα να είναι. Εγώ δεν ξέρω μέχρι τώρα. Και άλλο είναι ο Ολυμπιακό. Πασχάλη. Το διάβασα και τον Αλαφούζο. Αυτό είναι. Όχι, άλλο είναι ο Πασχάλη. Δεν νομίζω ότι είναι ο Πασχάλη. Αργιανό ήταν. Αυτό είναι Αργιανό. Αυτό είναι Αργιανό. Είστε σίγουροι. Ναι, ναι. Που ενοχλείται αν πειράζει με τον Ολυμπιακό. Γιατί μια φορά βγήκα και πείραξα τον Ολυμπιακό και ενοχλείται. Όχι, ο Γιώργο ενοχλείται αν πειράζει τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, γιατί είναι το γεστορούφα φέντιν. Τι ωραία πάρα. Όταν έχει γεστορούφα φέντιν είναι το αυτό. Δηλαδή ενοχλείται. Πώ θα γίνει τον αφέντι. Τον αφέντη σου να τον ενοχλεί. Βάλ τον επίλογο. Βάλ τον επίλογο. Να πάμε και στου επόμενου. Ναι, τον επίλογο να βάλω. Καλό Σαββατοκύριακο να και σε εσένα, Τζόρτ, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι καλά. Μην καλείτε άλλο, παιδιά. Έχει δύο. Θα πάμε από του δύο και θα πάμε ξεμπρέκ γιατί ξεφύγαμε λίγο. Πάμε. Ναι. Μοσχοβίτη. Μάλιστα. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σα, κύριε. Ρεσιάκι. Γιατί δεν ρωτάς τα χρέη του Ολυμπιακού που είπε ο Μητσοτάκης, τι ρε παιδιά, αναλογούνε 50 δραχμές κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Ποτέ δεν το έχεις αναφέρει, γιατί σε τρώει τώρα εσένα ο κούλης σου. Ρε ας την πόλη, για την Ελλάδα μιλάμε ρε τώρα. Με μένα, γιατί το μεγαλύτερο του βέβαιος δεν είναι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Φίλε Ακή, ποτέ δεν θα πας τελικό, όχι, δεν θα πάρεις κύπελο αν δεν περάσεις μία τουλάχιστον σε διπλά μάτς εννοείται και δύο αθηναϊκές ομάδες. Αυτό βάλ το καλά στο μυαλό σου. Και στο Καφτατζόγλου δεν θα παίξεις ποτέ αν δεν παίξεις πρώτα πάω. Και δεύτερον, ναι. Δικ, δεν μ' αρέσει ο σελίος Δικ. Είναι ο Γιώργος ο φίλος μου. Βλέπεις 8 λέξεις, είναι αλήθεια. Έκανες κανένα φώτο καμάκι έτσι περπατώντας από Κοτσόβολο μέχρι Μακεδονία Παλάς. Γιατί ο Δικ ξέρεις τι κάνει, φωτοκαμάκι. Ξέρεις είναι το φωτοκαμάκι. Βλέπες. Είναι Στάθης Τσάλτης, δεκαετία του 82, αρχές 83. Όχι, αυτοί είχαν φράσος, λάθος. Τον αναβαθμίζει τον Τζι. Είναι με τα μάτια, ρε παιδί μου. Όταν εγώ ήμουν 16 και έβγαινα με άλλους δύο κάγκουρους φίλους μου και πηγαίναμε στο Καστέλο. Ναι. Μ' αρέσει. Στην Αθήνα τα πήγα, σε ηλικία 23 χρονών, πηγαίνανε σε ένα κλαμπ γκλαμουρίσιο στη Λιβάδα. Ναι. Μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει αυτή. Η Αθηναίη τώρα, διασκέδαση. Μ' αρέσει αυτή. Και τσιόντουσαν, ναι, με τα ποτά, όρθιοι στο χέρι. Αφού σας αρέσει, κάντε κάτι, ρε, τους έλεγα. Λέω, στείλε μια τριάδα, λε, σουνάκια. Και τους τα καταγιάμπαλα εκεί πέρα. Ίσως ο Γιώργος έχει επηρεαστεί, επειδή τον καρντάσι του είναι καλό στην Αθήνα, και έχει πάρει και το αθηναϊκό, να πούμε. Λες, Και γι' αυτό. Τέλος πάντων, φιλιά πολλά. Να σε καλά, ψηλέ. Καλό σου κου. Δεν μας είπε για τις 8 λέξεις. Πάμε στο τελευταίο πριν το break, ναι. Ορίστε. Λοιπόν. Δευτερολογήσε, θέλω σύντομα. Καλησπέρα και πάλι. Ναι. Θα δευτερολογήσω. Ναι, δευτερολογήστε. Νίκο Παπαδόπουλος, κάνω μια ερώτηση. Σε αγαπάει όπως εγώ, ναι. Να ακούς, Νίκο. Καμπάνα. Λοιπόν, πώς τα κατάφερε πάλι και σου ξέφυγε, ρε. Πάλι δεν απάντησε, ρε. Δεν έχει να απαντήσει γι' αυτό. Όταν δεν έχει, όταν δεν έχει να, όταν κάποιος δεν έχει να απαντήσει, πηγαίνει αλλού την κουβέντα. Το φύγε από εκεί, το φύγε. Ναι. Δεύτερο που έχω να πω ναι. για όλο το θέμα που ακούγεται σήμερα. Ναι. Κύριε Μοσχοβίτη. Ορίστε κύριε. Ο κύριος, όχι κύριος, κύριος ήταν παλιά, τώρα είναι συγχωρεμένος. Ο Φράζεν ναι. είχε πει κάποτε ότι αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου. Ο Γκάλης είναι ο διάβολος. Ο Γκάλης είναι ο διάβολος. Τελειώσαμε και με αυτό. Πώς σε φάνηκε. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πάρτο! Και τρίτον, Γιουργάκη από την Ολλανδία και ο προηγούμενος, και ο πιο προηγούμενος, να μας πείτε τι ομάδα είναι αυτή ρε παιδί. Μασάκι από τη ΔΕΗ τώρα. Τι κάνει Μασάκι. Μασάκι από τη ΔΕΗ. Παπαδόπουλε, πες το παιδί να πάρει καμιά χορηγία από τη ΔΕΗ. Άντε, εσύ είσαι τέτοιο, αυτό παλιό είναι. Τέτοια χορηγία από τη ΔΕΗ δεν έχουμε πάρει τόσα χρόνια ρε φίλε. Να βάλουμε στο σορτάκι. Παλιό είναι αυτό, ρε. Παλιό ξεπαλιό. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι. Στο παλέ τζάμπα παίζει. Τελείωνε τώρα. Εντάξει, άστο. Μην την ψάχνει τώρα περαιτέρω. Στο παλέ τζάμπα παίζει τώρα. Άστο. Αποδεδειγμένο. Εγώ το συντηρώ τον παλέ. Άμα κάνω όπω θέλουμε το παλέ, θα ερημώσει το παλέ. Σωστό και αυτό. Είμαι μαζί σου 100% αλλά υπάρχει μια συμφωνία. Έχει μια βάση και αυτό. Έγινε, Αντώνη.
Να σε καλά. Άρατε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι με τρελαίνει πριν πάμε στο διάλειμμα. Ούτε ένα δεν πήρε τον καλύτερο για να γίνει. Αυτό το πήρα για τον προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Πήρα για τον προηγούμενο. Πες τον προηγούμενο. Λοιπόν. Μαζί μας η Χάνδε που έχει ξεκινήσει τηρώντας οδηγίες στο ΕΟΔΗ με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρακτήματα που έχει σε Καλαμαριά και Ασβεστοχώρη, παιδιά, τηλέφωνο 2316-001000, ymca.gr, break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Θα σας μάθουμε μουσική. Να το ξέρετε αυτό. Παλιό τραγούδι, πολύ παλιό τραγούδι. Ωραίο όμως. Ντίμι Ζάκ είναι το remix, είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ντίμι Ζάκ νομίζω είναι, ναι. Αυτός το έχει, okay. Το έχει περιλάβει. Και έχει περιλάβει πολλά τέτοια παλιά κομμάτια. Ναι. Και τα έχει εναρμονίσει με την εποχή, είναι η αλήθεια. Spotify, φίλε, μεγάλη υπόθεση. Βάζει μια λίστα να παίζει. Πολλά τραγούδια δεν τα πολύ ξέρω. Τώρα, εγώ α πούμε ότι ήξερα το τραγούδι ή το είχα ξανακούσει. Το original. Ναι. Ναι. Ωραία, είχα το ρυθμό. Το original είναι πιο χαλάρο. Ναι. Ναι. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, αλλά αυτό είναι πολύ πιο ωραία. Ραδιοφωνικό. Το άλλο είναι λίγο να μα πάρει. Αυτό είναι λίγο μπίτι. Λίγο πέσει να κοιμηθούμε. Και λίγο, ναι. Είναι λίγο πιο 2020. Ναι. Okay. Ναι. Απλά σου λέω ότι πατά Spotify μια λίστα, σου παίζει, 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 παίζει. Αλλά κρατά 4-5 που σου αρέσουν. Ναι. Αυτό λέω. Λοιπόν, αθλητικό λίμπερο. Μπράβο, σαν τον βρήκε το Spotify. Μπράβο. Έχει πολύ κακέ διαφημίσει. Είναι αλήθεια. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να απορρόπωση το έχει βελτιώσει ακόμα, αλλά. Την άλλη φορά, φίλε, είχε τώρα τέτοιο να με για δυσκολιότητα. Ξέρεις τι καθημερινό πρόβλημα είναι για κάποιους. Ναι, ρε Νικότα, που δεν φάει τα ακούν 20χρονα να πούμε. Μπορεί να έχει δυσκολία 20χρονο. Τι δυσκολία δεν έχει 20χρονο. Εγώ είχα στα 11, ρε Νίκο. Άσε, ρε Νίκο, είσαι προβληματικός γενικότερα. Δεν είσαι ο μέσος όρος. Έστω διάλογο. Λοιπόν, αθλητικός λίμπερο 107,4. Είχα στα 11, Νίκο. Είχα, ναι. Και πώς βρήκε τη λύση το πρόβλημά σου. Για τον Δαμάσκηνα. Καλό το Δαμάσκηνα, είναι η αλήθεια. Ναι, έκανε δουλειά. Μου δίνει ο πατέρα μου Δαμάσκηνα. Για μου λέει πάρε να φάει. Δεν μ' αρέσει. Αποφράσει το Δαμάσκηνα. Ναι, 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 εξαιρετικό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πολύ ωραία συζήτηση. Σαν το σκύλο με το γάτο, τελευταίο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ήδη δύο φίλου. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ωραία, τέλεια. Πάμε στον μεθ επόμενο, ναι. Τι εκπομπέ ύμνο, έπο σαλονικιώτικη κουλτούρα είναι αυτέ που πραγματικά. Την καλύτερη εκπομπή στο Λίμπερο έχετε, δηλαδή. Κοίτα, δεν θέλω και να περιμένω. Ρίχνει... Αλλά νομίζω ότι. Αλλά έχει ένα δίκιο. Ναι, ναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Στο εμπορικό πάρκο, θα τα πει μετά τι 7. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα μνημείο, μια κάψουλα να τη στείλουμε, δεν ξέρω εγώ, στην NASA να αποστάρει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι, πραγματικά. Είναι μνημείο πολιτισμού. Θα συγχαρέσω. Και ο τίτλος είναι πλέον χαρακτηριστικός. Ναι, 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 όντως. Ο σκύλος και η γάτα νομίζω είναι πολύ. Μετριοπαθείς για να περιγράψεις αυτό που γίνεται και χωρίς προσπάθεια δική σας είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στεριστική καθόλου. Όχι. Καθόλου. Πάει. Δηλαδή και έκανα λάθος που βγήκα. Έτσι πρέπει να πω. Να σου πω. Άκου το. Πες το παραπροηγούμενο. Ότι ο Πάο. Λοιπόν. Τα 700.000. Εντάξει, παιδιά. Ξέχασε το με το που βγήκε. Ξέχασε το. Του λέω 1,5 λεπτό. Ξέχασε το. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά, πιστεύω το καλύτερο μπορεί να σας τύχει είναι κανένας τελικός κυπέλλου Άρης ΠΑΟΚ και θα απογειωθείτε. Πάμε μετά για πανευρωπαϊκή διάρκεια. Δεν θα κάνουμε τίποτα, θα ερχόμαστε, θα λέμε καλησπέρα και θα βγαίνει ο κόσμος μετά. Ο επόμενος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Έγινε. Ο επόμενος. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλον. Αυτά είναι για σήμερα. Τι, κι άλλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι. Εδώ. Καλό καλησπέρα. Ναι. Ελέγχουμε εδώ. Ναι, θα μπορούσα να μιλήσω στον αέρα. Βεβαίως, κύριε, στον αέρα είστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας. Γιάννης Αλατζόγλου από Φίλιρο. Εγώ είμαι λίγο μεγάλος ηλικιακά. Ναι. Εσάς σας ακούω νεότερους. Και από ό,τι κατάλαβα, ο ένας είναι Αργιανός και ο άλλος είναι Παοξής. Καλά καταλάβατε. Αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σίγουρα. Θα πω κάτι που δεν θέλω να στεναχωρέσω το φίλο μου τον Αργιανό, ούτε να χαρεί ο φίλος μου ο Παοξής. Πείτε το όμως. Θα πω όμως αλήθειες για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, ναι. Και ειδικότερα της ομάδος του Άρεως, γιατί τα χρόνια εκείνα ήταν πρώτος ο Άρης, ακολουθούσε ο ΠΑΟΚ και ό,τι έγινε ο ΠΑΟΚ έγινε χάρη στον Άρη. Ακούστε όμως τώρα τι θα πω. Ναι. Όταν ο Άρης είχε τα δύο καλύτερα γκάρ της Ευρώπης όχι της Ελλάδος, ναι. Και όταν είχε χρήματα για να φέρει μπασκεμπολίστες σαν τον Βράνκοβιτς δηλαδή, τέτοιους παίχτες μιλάω, ο ΠΑΟΚ απλά ακολουθούσε.
αλλά θα πω κάτι που εγώ το ζούσα όπως το ζούσαν και οι γονείς σας. Ναι. Ρε παιδιά, τυχαίο ήταν που πήγε σε 4-5 μεγάλα Final Four η ομάδα του Άρεος, εκείνη με τα καλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Όχι για το, όχι για το ελλαδικό μπάσκετ, μιλώ για το ευρωπαϊκό, που οι ομάδες ήταν, έβλεπες κάτι θηρία και έλεγες αυτό είναι μπάσκετ. Όχι τώρα το σημερινό. Αυτό είναι σαν να παίζουν, δεν θέλω να μειώσω και τα παιδιά και δεν θέλω να βγάλω και χολή, είναι ντροπής. Ναι. Αλλά δεν είχε καμία σχέση εκείνο το μπάσκετ. Ήτανε τυχαίο που δεν πήρε ένα Champions League, ας το πούμε, του μπάσκετ. Μπορεί και να ήταν, κυρία μου. Εγώ θα σου... Ορίστε. Μπορεί και να ήταν και τυχαίο, ναι. Μπορεί και να δεν μπορεί να είναι τυχαίο, αγαπητέ. Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ σας. Είχατε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καταραμένος, επειδή όταν έπαιζε κάποιο ντέρμπι στην Ελλάδα έβριζε Παναγίες και Χριστούς και ακουγότανε στην τηλεόραση, σε όλα τα σπίτια ακούστηκε αυτή η βομολογία. Ήταν λίγο ευέξαπτος ο προπονητής. Ήταν, ναι. ήταν λίγο. Ορίστε. Ήταν λίγο ευέξαπτος ο προπονητής του Άρη. Είναι μια αλήθεια αυτή. Κοίταξε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήρε κάποιο μεγάλο τίτλο. Δεν νομίζω ότι επειδή έβριζε ο Ιωαννίδης δεν πήρε ο Άρης. Εγώ το νομίζω, αγαπητέ μου. Ναι. Είδες, εγώ χωρίς να πω το όνομά του. Ναι. Το είπες εσύ, γιατί κατάλαβες περί τίνος σε πρόκειτο. Ένας έβριζε τα θεία, εντάξει. Ναι, δεν υπήρχε άλλο. Ναι, και να πω και κάτι ακόμη, το οποίο και αυτό είναι αληθινό. Να το πείτε. Ήταν ο μόνος ο προπονητής που και στον Άρη όσους ήθελε, δύο ήθελε, τρεις, τους έκανε Έλληνες, όπως όταν κατέβηκε στον Ολυμπιακό, σε μία νύχτα, Τόμιτς, Τάρλατς, Νάγκητς και τους τρεις αυτούς τους έκανε Έλληνες. Έτσι πήρε τα πρωτεία ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Όλα ήταν αλήθειες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αντέχεις τόση αλήθεια. Λοιπόν. Είχε αλήθειες πάνω από τα φίλε. Ευχαριστούμε τη Χάνθ. Έβριζε την Παναγία, η Παναγία δεν το δώσει. Τι κάνουμε. Λοιπόν, την Παναγία που λέει. Δεν θα την βρει την Παναγία. Έτσι δεν θα βρίσκεται ποτέ τα θεία. Απλά ο κότσε το είχε για πρωινή την είχε την Παναγία. Όχι, ναι, λίγο... ναι, όχι, το καλό του Πινελίκη ήταν άλλο. Αυτό ήταν το απλό. Να σου πω όμως κάτι. Ήταν μια ωραία εικόνα. Γιατί εμείς τα ζήσαμε πολύ μέσα ωραία, από ναι. Βίντεο στο YouTube, ας ναι, πούμε. Σωστά. Αυτή η άνεση να καπνίζεις και στον πάγκο. Ναι. Με τα ναι. Σακάκια. Κοίτα, ό,τι και να είναι, ήταν μια τεράστια προπονητική προσωπικότητα. Εντάξει. Ξανθός ήταν. Ρε φίλε, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν. Ναι. Όχι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, είναι μια cult. Προπονητική φυσιογνωμία. Ήταν, και ήταν και άνθρωπος που συνέδεσε καλά το να είναι ο άνθρωπος, γιατί ταλαιπωρείται από κάτι άσχημο. Έχει κάτι προβλήματα υγείας. Καλά να είναι. Εντάξει. Και αυτός έπαιξε το ρόλο τότε στο μπάσκετ σε αναβάθμιση του κτλ. Φίλε, όχι, έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Ήταν από τους πιο σημαντικούς ρόλους. Όχι απλά έπαιξε το ρόλο του. Ο ρόλος του προπονητή. Και μπορεί να έχει τα στραβά του δεν το ένα το άλλο. Ξέρεις, ήταν και άλλα πράγματα. Ναι. Δεν ήταν μόνο το κομμάτι της οδηγίας μου στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι και αυτός βοήθησε για να ανέβει το επίπεδο του μπάσκετ στην Ελλάδα. Και ήταν και καλός προπονητής. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Χάνθ που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε, βέβαια. Και σήμερα με περισσότερα από 85 μάτα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο, στην Καλαμαριά. Και έσας με στο χώρο που τώρα πιάνει ο χειμώνας θα κάνει κάτι χιόνια, τρομέρα. Με τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, γυμναστικής. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 2316-00000 και ymca.gr. Αυτά για σήμερα. Δευτέρα, Νίκο, πάλι δηλαδή. Για τούτη την εβδομάδα βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της. Μια σχετικά άδεια εβδομάδα λόγω απουσίας πρωταθλήματος, αλλά παρόλα αυτά εσείς θέσατε θεματολογίες, άλλες καλές, άλλες όχι τόσο. Εντάξει. Τη βγάλαμε νομίζω πολύ γεμάτα την εβδομάδα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Το διωράκι δηλαδή, η μία ώρα λέγαμε δεν βγαίνει και στο τέλος θα πούμε ότι και οι δύο ώρες δεν βγαίνουν με εσάς. Νίκο, όχι, οι δύο ώρες είναι χαρά βγαίνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανέβουμε και παραπάνω. Είναι αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Με τρίωρη εκπομπή επιστρέφει. Λοιπόν. Μια χαρά και δύο ώρες. Ακολουθεί ο ανεπανάληπτος Γιώργος Συρίγος, ο Πολ Πράουντ ή αλλιώς Παύλος Περήφανος, έτσι. Ο οποίος έχει στιγματίσει τη ζωή μας μια φορά μόνο και θα μας δώσει. Σου έχω πει τι γίνει με τον Παύλο. Τι. Πριν την εκκλήση. Ναι, ναι. Πηγαίναμε μια φορά σουφλί. Ναι. Εγώ, ο Παύλος, ο Στράτζελης και ο Σαρόπουλος. Ναι. Και έχουμε κάνει από Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη μία ώρα και 45 λεπτά οδηγούσε ο Παύλος. Καλό αυτό. Μάλιστα. Ωραία.
Ωραία. Σε κάθε στροφή βλέπαμε όλη μας τη ζωή να περνάει σε φιλμ μπροστά από τα μάτια μας. Λοιπόν. Αυτή την περιγραφή θέλω να μου την περιγράψει κάποια φάση ο φίλος Μιχάλης, αλλά να μου την περιγράψει με την γνωστή γλαφυρότητα που τον διέπει. Κατάλαβες. Ναι, έχει δουλειά τώρα. Ναι, όχι τώρα, γενικά ρε παιδί, κάποια στιγμή θα το ρωτήσω γι' αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.